έλα! Έλα, 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 για πάμε, για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φυσικό ρομπί, πίνω καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμπτουδοθέ! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία, πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπα στα νεχώρια, να περάσουμε την παραγκά του απόδειο της μελαγχολίας, να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντική, μία τόφια ζουμουσάδα! Έχω το Αραράτ, έχω τα Πυρηναία Όρη της κονσόλας, κυρίες και κύριοι, έχω την Πίνδο, για να πάμε σε κάτι πιο ελληνικό, μαζί μου. Τον Όλυμπο και τον Κίσαβο της κονσόλας, Χρήστος Κιώσης. Καλωσόρισες και σήμερα βουνό, όρος της ηχοληψίας. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στην παρέα μας, τσάτ στο μικρόφωνο, με όλους σας εκεί πέρα έξω. Πάμε και σήμερα να περάσουμε όμορφα ένα δίωρο, να συζητήσουμε για μπαλίτσα και όχι μόνο, να ακούσουμε τα ποταπά μας, να κάνουμε και σήμερα μουχαμπέτι, σουλουμουντρούχο μια καραπιπερίμ και να δώσουμε 4 μαγικά χαρτάκια για το κατάμεστο παλατάκι, διότι σήμερα η καλαθόσφαιρα, το αγαπημένο μπάσκετ που κράτησε τον οπαδό του ΠΑΟΚ σε πολύ δύσκολες εποχές, με τίτλους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς, δίνει σήμερα έναν πάρα πολύ σημαντικό αγώνα απέναντι στους χάρτινους. Διότι χάρτινος είσαι, τέλος, άπαξ και το κάνεις σε ένα άθλημα, το στίγμα, η κοιλίδα, η μουτζούρα, η μουτζαλιά μεταφέρεται και αλλού. Ίδιο παιδί είναι. Έτσι δεν είναι? Άμα κάνει κάτι ντροπιαστικό το τμήμα μπάσκετ, εμείς τι θα πούμε? Αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ? Εμείς είμαστε μόνο ποδόσφαιρο ή μόνο χάντμπολ? Λέω. Άρα γαρ ουν τίγαρ τίγαρ τι τίγαρουν όσουν ώστε συμπερασματικοί σύνδεσμοι καμένες λιχνίες από πολύ παλιά πανελλαδικές 1989. Σήμερα κατάμεστο το παλατάκι. Πρέπει σήμερα να φαντάζει μικρό το παλατάκι. Να φαντάζει μικρό. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Όπως είπε και ο Phil Goss, η τεράστια αυτή μουράκλα, άρα φίλε να μην είσαι 4-5 χρόνια πιο νέος, η τεράστια αυτή μορφή είναι τελικός για μας. Και τελικός χωρίς την ορμή, το πάθος, την τρέλα του κόσμου, τη φωνή, τα συνθήματα, όλο αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσει η αντίπαλος μόλις μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν γίνεται χωρίς αυτό. Άλλος ΠΑΟΚ θα είναι με κατάμεστο παλατάκι. Εμείς λοιπόν σήμερα δίνουμε 4 μαγικά χαρτάκια για το μπάσκετ. Ιδού η απόδειξη για εσάς τους μπασκετικούς που γκρινιάζετε. Δεν λέμε για το μπάσκετ, για να ορίστε. Να δω σήμερα, όταν έχω εισιτήριο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για το ποδόσφαιρο, έχω 200 μηνύματα. Η ΠΑΟΚ έχω 150 μηνύματα. Σήμερα για να δω. Είμαι περίεργος. Τώρα, επειδή πάντα σκεφτόμαστε και αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε του ενός μηνύματος, και δεν γελάμε πλέον με αυτό, δεν το λέμε ειρωνικά, το λέμε κυριολεκτικά, υπάρχει κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει την κάρτα του ή να πληρώνει μηνύματα. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα θα δώσουμε τη δυνατότητα σε έναν από εσάς να κληρωθεί μέσα από το σταθερό τηλέφωνο. Μόνο που επειδή δεν μπορούμε να το βρούμε μετά, θα πάρει τη γραμματεία στη Μαριλίζ έξω για να δηλώσει: είμαι ο ένας τυχερός από τα τηλέφωνα τα σταθερά. Εντάξει! Συνεννοηθήκαμε! Όλα εντάξει! Πέρα από τα 4 μαγικά χαρτάκια, 3 με την πλυμπλίκη, με τη γεσεμεσχέρα και ένα με το σταθερό τηλέφωνο, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε έναν από εσάς να πάει σε ένα υπέροχο, σε ένα μαγευτικό μέρος, σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, στο Φιλοξένια, στο Πόζαρ Αριδέας, 2 διανυκτερεύσεις σε ένα μαγευτικό μέρος, σε μια μαγεμένη τοποθεσία. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ένα καταπληκτικό μέρος, υπέροχο. Και θα βάλουμε και το σταθερό μέσα. Εντάξει, είναι είδος ανάγκης. Εκεί που δεν βάζουμε είναι όταν είναι είδος πολυτελείας, κανένα τάμπλετ, όταν κληρώνουμε τα ακριβά δώρα. Παίρνετε το έτερό σας ίμιση που το έχετε σε εκτίμηση και το πάτε εκεί, χαλαρώνουν τα πάντα. Ξεχνάτε, μνημόνια, ανεργίες, τρόικες, πίεση, άγχος, κατάθλιψη, μελαγχολία, όλο τον οριμαχδό της καθημερινότητας. Μπαίνετε στο λουμπουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Ζεστά νερά, ατμόσφαιρα, περίεργα σημεία του σώματος που σας την κάνει τσιμετοκολώνα την αυτοπεποίθηση και μακάρι να γυρίσετε και σε 9 μήνες να βγάλετε έναν Έλληνα ακόμα, αν είστε Έλληνες. Αν δεν είστε, να βγάλετε ένα παιδάκι ακόμα. Ό,τι βγάλετε, όποιος κερδίσει. Δεν έχουμε τέτοια θέματα και το ξέρετε. Φιλοξένια στο Πόζαρ, στην Αριδέα, στο Λουτράκι Αριδέας.
καταπληκτικό μέρος. Χειμώνα καλοκαίρι. Αυτά τα μέρη δεν έχει. Δεν έχει. Τα ζεστά νερά, άρτι γίνεται, χαμός φίλε. Η Πατμόν λέει είναι ο σύζυγος. Τι η Πατμόν. Άμα αρχίσει ο ατμός να δουλεύει. Γι' αυτό μετά βγαίνει η ατμομηχανή φίλε. Γελάς κι όσοι. Γελάς. Όπως καταλαβαίνετε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης με ένα καταπληκτικό δωδεκάδωρο, δεν έχω να πω λόγια. Ευχαριστώ απλά και τον Παμπουκίδη και τον Νικολαίδη για το εκπληκτικό αυτό κρεσέντο δώρων. Μοίρασαν στον κοσμά και έκαναν ευτυχισμένους 12 διαφορετικούς ανθρώπους από το ραδιόφωνο και άλλους 12 στο μαγαζί. Είναι κληρώσεις που γινόντουσαν παράλληλα. Εκπληκτικά πράγματα και θα ξαναδώσουμε τέτοιου είδους δώρα. Δεν τελειώσαμε εδώ. Δηλαδή δεν είναι άπαξ και τέλος που λέγανε παλιά, μία μόνο. Φυσικά για το πιο φρέσκο ψάρι που κυκλοφορεί, το ξέρετε, το έχουμε πει, στο Αιγαίον, καταπληκτική πατέντα, πρότυπα ηχθειοπολία, αναβαθμισμένα ηχθειοπολία με ολόφρεσκα ψάρια των ελληνικών θαλασσών. Τα προϊόντα ζυγίζονται, καθαρίζονται άμεσα και δωρεάν. Άμα θέλετε, τηγανίζονται ή ψήνονται με μια ελάχιστη επιβάρηση. 214.000 για το διοικητήριο και 69.56.66 για το κατάστημα που βρίσκεται στο Ρεόκαστρο. Και Κυριακές ανοιχτά. Όσο για γλυκό, δεν το συζητώ. Νικολαίδης, ζαχαροπλαστία, άρτο ζαχαροπλαστία, με υπέροχες τούρτες, με παγωτάρες που έρχονται τώρα μόλις ζεστάνει ο καιρός, με φοβερές γεύσεις δικές του, με τσουρέκι παραδοσιακό, με καταπληκτικές σοκολατόπιτες, με προφιτερόλ, με κεράσματα, με υπέροχες πάσκες. Πάστε, μοσχοβολάει ο τόπος. Και το πρωί με το καφεδάκι σας, μια χαρά. Ανοίξαμε τον Μπλιμπλί και γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Πάντα η Τρίτη, οι παλιοί ακροατές το ξέρουν. Είναι η μέρα που κάθεται η σκόνη, είναι η μέρα που ηρεμούμε από το κουρνιαχτό, από την υπερένταση, από το ποδοβολητό των αλόγων, από όλη αυτή την αναμπουμπούλα. Φέτος πραγματικά οι φλέβες, οι σφιγμοί, οι παλμοί είναι στα κόκκινα, καρσιλαμά, heavy metal παίζουν. Δεν παίζουν μπαλάντες οι σφιγμοί μας, αλλά όλο αυτό είναι τόσο ΠΑΟΚ, όλο αυτό το ζούμε, ζούμε μεγάλες στιγμές. Το ζούμου σου βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή του. Τη ζούμε τις στιγμές. Και όπως έλεγα και χθες, μη χάνετε τη διαδρομή, μη χάνετε το ταξίδι, μη χάνετε τις στιγμές αυτές όλες. Οι αγωνίες, το πάθος, η ένταση, στο τελείωμα του αγώνα με τον Πανιόνιο για το κύπελο, στο πώς κατεβήκαμε στο μάτς με το Βάζελο και προσκύνησε όλη η κοινωνία τον μεγάλο ΠΑΟΚ, την ανωτερότητά του, την αρχοντιά του. Το πώς σχεδόν με σβηστές μηχανές πήγε και πήρε ένα άνετο διπλό και θα μπορούσε ο δείκτης, και όχι μόνο ο δείκτης, και ο μεσαίος. Γιατί λέμε ο δείκτης του σκορ? Εδώ σε θέλω κι εσύ. Ορίστε, να τη, η ερώτηση ημέρας. Θα σε βάλω σε μία κλήρωση μόνο εσένα, για δύο ταξίδια. Γιατί λέμε ο δείκτης του σκορ? Η σωστή απάντηση είναι εξής: όταν είναι μέχρι 2-0 είναι δείκτης του σκορ. Όταν είναι από εκεί και πέρα 3-4-5 κτλ. Είναι ο μεσαίος. Ανάλογα με το σκορ. Άκου κάτι τσακφινιές. Το 0-0, το μικρό το δαχτυλάκι. Έτσι λέω εγώ τώρα, σκάνω κανένα σκορ, κανένα 0 κτλ. Τώρα που είπα μικρό δαχτυλάκι, μήπως πήρες χαμπάρι φίλε τι έγινε με Ναταλία Γερμανού, μεγάλη Ναταλία Γερμανού, η οποία συζητά με τη Βαλαβάνη, το έχεις αυτό, με τα πουλιά φίλε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, μυθικός διάλογος. Η Ναταλία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Παλιά καραβάνα, έτσι, πανέξυπνη. Πανέξυπνη, φυσικά έχει πάρει από τον Φρέντι Γερμανό τον μπαμπά της και το πνεύμα και την ατάκα και την εξυπνάδα του σε πολλά πράγματα. Γίνεται αυτός ο διάλογος λοιπόν στο πρωινό. Είναι η συνέντευξη που παραχώρησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και είπε ότι φοβάται τα πουλιά. Μη με κοιτάς εμένα έτσι, μη με κοιτάς. Δεν κοιτάς. Η Βαλαβάνη ξύνεται στην κλίτσα, μη με κοιτάς. Φοβάμαι λέει τα πουλιά. Τα πούπουλα βασικά, τα φτερά. Μα και αυτός τα πούπουλα είπε, τα φτερά. Αυτό. Φοβάσαι τα πούπουλα. Αμέσως η Ναταλία έχει πιάσει το νόημα. Έρχονται περιστέρια έτσι, άσε που μου έρθει και ένα περιστέρι μια φορά εδώ.
λέει η Βαλαβάνη. Φοβάμαι στα περιστέρια. Η Ναταλία βλέπει ένα τεράστιο viral. Τα περιστέρια τα φοβάμαι και εγώ, είναι λίγο επικίνδυνο. Καλά, λένε οι διάφοροι. Τα περιστέρια όμως μόνο. Περιστέρια. Αυτό δηλαδή που κάνουν έτσι και τα πουλιά γενικότερα. Σουφί, το φοβάμαι. Θέλετε να δηλαδή, μου πείτε ότι έχουμε φτάσαμε. Έχουμε στο σπίτι ένα πουλάκι εμείς. Έχουμε μικρό. Στο σπίτι ένα πουλάκι, λέει μικρό. Έχουμε ένα σπουργίτι, καναρίνι, δεν ξέρω τι είναι. Έχουμε ένα ίδιο μου φαίνονται. Δεν το πλησιάζω. Καναρίνι. Έχει στο σπίτι 20 ένα καναρίνι το οποίο συνέχεια. Δεν το πλησιάζει γιατί το φοβάται. Και θέλετε να μου πείτε ότι φτάσαμε 3 Φεβρουαρίου, 2 Μαρτίου. Η Ναταλία βλέπει ένα τεράστιο viral, είναι έτοιμη. Για να μάθω εγώ αυτά τα πράγματα για τους συνεργάτες μου. Και είναι πολύ αργά. Για τα πουλιά. Συγγνώμη, δεν το πω κάτι. Δεν το πλησιάζει το πουλί. Συγγνώμη, παιδιά, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τα ζώα, το ξέρετε. Τα πουλιά τα φοβάμαι. Και γιατί το έχετε στο σπίτι άμα το φοβάζει. Το καημένο δεν το νιώθει τρελή μονάξια. Είναι του Κωνσταντίνου το πουλί. Είναι του Κωνσταντίνου το πουλί. Δεν θέλει άλλη. Αχ, μη, όχι, μη. Ρωτάω αν το καναρίνι είναι του Κωνσταντίνου, γι' αυτό δεν το πλησιάζει η Ευρυδίκη. Τι ρώτησα το περίεργο. Τι ρώτησες. Είναι δικό του το καναρίνι και δεν το πλησιάζεις εσύ. Ο Κίτσος. Ο Κίτσος. Του Κίτσου η μάνα κάθονταν. Το βαθίσανε κιόλας, έτσι. Το έχει βαφτίσει η βαφτιστήρα μου. Η βαφτιστήρα σου έχει βαφτίσει το πουλί του Κωνσταντίνου. Είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Εγώ θέλω να πάω στο καμαρίνι. Στο καναρίνι να πας, όχι στο καμαρίνι. Άκουσε, Ευρυδίκη, στο καμαρίνι πηγαίνω μόνο εγώ. Εγώ πού να πάω, πες μου. Δεν θέλουν καθόλου όλο αυτό, δεν είναι καθόλου. Όχι, όχι, όχι. Είναι σαν τα καταφύγια των προέδρων της Αμερικής που είναι ανοίγει. Μη, η Βαλαβάνη δεν... Περικλήσεις να πας στο καναρίνι, άμα θέλεις. Δεν έχει, δεν. Περικλήσεις να πας στο καναρίνι. Περικλή, εγώ δεν ακούω τον Περικλή, κάτι έχει γίνει. Πάντως καλό θα ήταν να το πλησιάζετε που και που, διότι το πουλάκι νιώθει μοναξιά. Νιώθει μοναξιά, άμα δεν το πλησιάσεις. Αυτά δεν τα φοβάμαι, σας είπα μόνο τα περιστέρια που κάνουν έτσι και δεν ξέρεις αν θα έρθουν πάνω, θα πάνε από εκεί, θα πάνε από... Έτσι κάνουν και οι ράπερ, φωτεινή τους φοβάζει. Πού είναι στο κεφάλι. Τους ράπερ δεν τους φοβάται. Την κουβέντα πιάσαμε 2 και 11. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, τι έχω τι να πω. Περίμενε, εδώ είναι. Τα πάμε όλα. Τα φαλακρά δεν τα φοβάται ο Νίκος. Τα φαλακρά όχι, δεν τα φοβάται, μόνο αυτά που έχουν φτερά. Γιατί τα κοτοπουλάκια των γεννιούνται φαλακρά είναι. Εγώ τα αγαπάω όλα. Αυτό. Με αυτό θέλω να κλείσω. Τα φοβάμαι και τα αγαπώ. Όλα τα πουλιά. Αυτά έτσι, για να κάνουμε σήμερα μια εισαγωγή λίγο gossip. Να πάμε λίγο gossip, λίγο κουτσομπολιό. Πώς βρεθήκαμε αυτό να συζητάμε για τα πουλιά. Βγαίνουν λοιπόν διάφορα πουλιά τώρα. Προσέξτε ποιο είναι το νέο αφήγημα που χθες γελάει και το ποικιλόμορφο αμνοερήφιο, το οποίο είναι λίγο πιο δυσκύλιο όσον αφορά στο χιούμορ. Αλλά τι βγαίνει τώρα, ακούστε. Θα ρίξουν, λέει, τον Όφη για ένα μάτς περσινό με γυναικό σούξου μούξου. Είχε γίνει, λέει, μουχαμπέτη τον Ατάλο. Και ακούστε τώρα ποιο είναι το καινούριο. Δεν νομίζω ότι θα τολμήσουν. Αλλά λέω, γιατί δειλά-δειλά τα διάφορα παπαγαλάκια τα ερυθρόλευκης τέλος πάντων απόχρωσης, τι βγάζουν. Θα ρίξουν, λέει, τον Όφη και θα επιστραφούν οι βαθμοί στις ομάδες που είχαν χάσει από τον Όφη. Για να δούμε λίγο. Α! Όχι ρε φίλε, όχι ρε, πραγματικά φοβερή σύμπτωση κι όσοι. Είχε κερδίσει ο Όφη μία από τις δύο νίκες, πώς έχει κάνει ο Όφη, μία, δύο νίκες, τρεις, όλες. Η μία είναι με τον Γαύρο. Ρε τι γίνεται. Είναι δηλαδή σαν να λες, να το πω τώρα με ένα πολύ σκληρό παράδειγμα, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Έχεις πάει σε αγοραίο έρωτα, έχεις πάει στην κοινή, έχεις ρίξει ένα χέρι, έχεις αφήσει ένα τεμάχιο, το λέω όσο πιο μπορώ πιο εύσχημα να μην πω ακατάλληλες λέξεις. Φεύγοντας από εκεί, αφού έχεις αφήσει ό,τι έχεις αφήσει, πήγες έκανες τη δουλειά σου στο φανάρι, μαθαίνεις ότι δεν είχε άδεια η που... Και λες τώρα, θα γυρίσω να πάρω πίσω αυτό που έχω αφήσει. Νομίζω η ίδια κατηγορία είναι πάνω κάτω από το σκεφτείς. Και όσοι επιστρέφεται αυτό που έχεις... Γιατί ρε φίλε, αφού δεν είχε, είναι παράνομο, δεν είχε άδεια. Όχι! Θα επιστραφούν! Θα το πάρεις πίσω, πώς θα το πάρω πίσω, δεν ξέρω εγώ, σε σακουλάκι. Σε πόλι μπακ, δεν ξέρω ρε παιδί μου. Σε μικρό φιαλίδιο, κάτι της, δεν είναι, όχι. Μα ξέρετε έγινε η δουλειά τώρα, έπεσε το χέρι. Λυπάμαι, θα το ξαναπάρετε πίσω.
ή ο άλλος έχει φάει κάτι και έχει μια ευκαιριότητα. Χαμός γίνεται. Α, κύριε, εδώ δεν επιτρέπετε να τα κάνετε πάνω σας. Θα τα ξαναπάρετε πίσω. Το ίδιο πράγμα είναι η βαθμή. Μη γελάτε. Μη γελάτε. Ή μπαίνει ο άλλος στο σασέρ. Αθόρυβη. Κύριε, απαγορεύεται στο σασέρ. Θα την ξαναπάρετε πίσω. Μα τώρα μου έφυγε. Τι να κάνω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε. Πέρδεστε. Αερίζεστε. Μέσα στο σασέρ. Θα την ξαναπάρετε πίσω. Ρε παιδιά, τώρα έφυγε αυτή. Πώς θα την βάλουμε πίσω. Το ίδιο πράγμα είναι η χαμένη βαθμή του γαύρου. Να ξέρετε. Και συγγνώμη αν τρώγατε πρωί-πρωί. Κι όσοι είσαι ακάθεκτος, μασάει, αγόρι μου. Και πώς το δένουμε αυτό. Πακετάκι, επειδή λέει κακές κουβεντούλες, λέει, ηθικολόγοι, έτσι. Αυτοί οι οποίοι όταν πρόκειται για τον Ουρένα, όταν πρόκειται για τον Τζίλο, όταν πρόκειται για εγκληματικές οργανώσεις. Θέλω σε παρακαλώ την κότα χωρίς χαλή για να αποδώσω. Να αποδώσω ειδικά το βραχνό ισοκράτημα που κάνει. Χωρίς χαλή, κόψε χαλή. Άκου λίγο την κότα. Μα μη η κότα, φίλε. Δεν έχει νιώσει ότι μπορεί να βρει ένα αυγό στο στούντιο, φίλε. Δεν είναι τόσο γλαφυρή η περιγραφή, η μίμηση. Πες. Ε, τη γανιτά τα θες. Ή βραστά. Άνοιξε το χαλί. Σε παρακαλώ, φίλε. Την πάω κόντρα. Πλάκα μου κάνεις. Θα βάλω το ηχογραφημένο. Εδώ είναι όλα χειροποίητα, φίλε. Χωριάτικο. Στο δίνω εγώ. Να και ο κόκορας κατευθείαν. Κόκορας ή πετεινός, φίλε. Ποια είναι η διαφορά. Εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω. Κόκορας ή πετεινός. Ε. Μα δεν ξέρεις τη διαφορά, ρε φίλε. Κόκορας ή πετεινός. Τέλος πάντων, θα την παρέλθω γιατί θα φάμε τζάμπα χρόνο. Τι έλεγα. Έλεγα ότι στο μπουκετάκι αυτό που πάνε να περάσουν, ότι θα επιστραφούν, ότι μπορεί δηλαδή το αέριο να το ξαναγυρίσουν πίσω. Όχι, θα ξαναμπεί με τον ποπό. Το ίδιο πράγμα λοιπόν λένε. Το να επιστραφούν οι βαθμοί σε αυτούς που. Επειδή πέρσι είχε όφη σουξουμούξου, λέει. Δεν είμαστε εκεί να το κάνουμε οριστική απόφαση, λέει. Έτσι. Τώρα πώς το δένουν, γιατί. Να, τρεις βαθμοί. Ψάχνουν τώρα αυτοί πώς θα γίνει να κλείσουν την ψαλίδα. Αυτό που είπαμε. Ο συχαμένος, ο βρωμιάρης, ψάχνει να γεννήσει το μυαλό του βρώμικους, λαμογίστικους τρόπους, μήπως και πλησιάσει ο δόλιος που σέρνεται μέσα στο γήπεδο. Και χθες να μασάς και να φτύνεις πάλι με τον Απόλλωνα ήταν. Με αυτόν γκολ ξεκίνησε να κερδίσει το Απολλωνάκι το καταδικασμένο σε υποβασμό. Παρεπτόντως, πήγα πρόεδρος εκεί. Το ξέρεις. Μην ρωνεύεσαι, κουφαλά. Σε να μιλάω. Χούρε! Ακούς, με Γεωργίου speaking. Εγώ θα πάω πρόεδρος. Δεν πιστεύω να τη σώσω φέτος. Δύσκολος είμαι. Αλλά του χρόνου θα τη σώσω την ομάδα. Ξείς. Λέω λοιπόν, για να δέσει το δεματάκι, δηλαδή, τρεις από εκεί. Πού θα βρούμε αλλού! Λένε τώρα επειδή ο μεγάλος Ρασβάν τους τα λέει τσεκουράτα χωρίς να στρογγυλεύει. Α, θα πιάσουμε λέει τη δήλωση, το «They wanna fuck us» και θα κόψουμε και από εκεί. Να κόψουν πόντο. Άλλο ένα βαθμουλάκι. Τρεις και ένας, λέμε τώρα έτσι. Τι, δεν θα συμβεί αυτό. Δειλά, τι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια αυτή. Να, τρεις από εδώ, ένα από εδώ. Μετά μπορούν να πούνε. Απαγορεύεται προπονητής να φοράει σκούφο όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 10 βαθμούς. Άλλους δύο. Όταν έχει κακή προφορά στα αγγλικά του. Όταν ο μπαμπάς του ήταν προπονητής. Και όχι ας πούμε φούρναρης ή ξέρω εγώ καθαριστής, από μη δάσκαλος ή γιατρός ή οτιδήποτε. Σαλεπατζής. Αν δεν είναι, άλλους μείον τρεις. Κοπιάστε. Μια μάντρα. Μια τεράστια ψηλή μάντρα. Θα μας χτίσετε. Με τσιμεντόλιθους δεν θέλω να τους βάψετε λευκούς. Αφήστε τον γκρι το φυσικό το χρώμα. Τσούζι που τα λέει ο Ρασβάν, οι ηθικολόγοι. Όταν έκανε κολοδάχτυλα ο Χιμένεθ, όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα.
όταν βγαίνουν οι δικοί τους και βρίζουν όλοι τους, σάβες, καραπαπάδες, αυτά, μαρινάκηδες, όλοι βγαίνουν και ισοπεδώνουν τα πάντα, δεν τρέχει τίποτα. Μόλις ο δικός μας είπε «They want a fuckers», α, παρεπιπτόντος, τον καλεί για την αγγλική version. Γιατί καλώς έκανε ο μεταφραστής, δεν είπε «Ήρθα να μας γαμπίπιπ», έτσι. Άρα, λέω εγώ, αν μιλούσε Σουαχίλι ο προπονητής μας, δεν θα τον καλούσες? Δεν θα τον καλούσε μάλλον, γιατί δεν ξέρει Σουαχίλι. Εγώ προτείνω λοιπόν να αρχίσει να μιλάς ρουμάνικα, να μην σε καταλαβαίνει κανένας. Χώσε πινελίκι. Να ευχαριστιέται και η ψυχούλα σου η ταλαιπωρημένη. Βγάλε από μέσα ό,τι έχεις. Το μπιμπιπ, μπιμπιπ σας παλιο παλιο μπιμπιδες που σας μπιμπούσαν τα μπιμπια. Παλιο μπιμπιπ μπιμπ στα ρουμάνικα. Ψτ, ε. They came to Φακέσκου. Ρίχτα. Στα ρουμάνικα. Γιατί, το ξαναλέω, τον καλεί επειδή το άκουσε στα αγγλικά. Και εγώ, επειδή το παρελθόν έχει τρομερά αστείες δικαιολογίες. Ο άλλος έκανε κολοδάχτυλα και είπε έδινε το σκορ, λέει 1-1. Ο Νάβας. Ο άλλος είπε το κάθισμα που έφυγε ο παίκτης στο κεφάλι, λέει το πήρε ο αέρας. Ο άλλος είπε έξινε. Α, είχε λέει μια φαγούρα εκεί και ξέρετε μια αλλεργία. Και χιλιάδες αστείες δικαιολογίες έχουν υποθεί κατά καιρούς. Εγώ θα πρότεινα ότι ο Ρουμάνος προπονητής μας δεν γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα και ήθελε να πει ότι μας παγίδευσαν. Και νόμιζε ότι η φάκα λέγεται έτσι στα αγγλικά. They came to fuckers. Φάκα. Από την φάκα, από την παγίδα. Άρα ήρθαν να μας παγιδέψουν. Πολύ πιο σοβαρό το βρίσκω το δικό μου το επιχειρηματικό υπόβαθρο, έτσι. Και όσοι παραδέχεσαι, έχουμε ακούσει άλλα φίλε, 100% ήρθαν να μας παγιδέψουν, κύριε. Έτσι. Σας αξίζω. Είστε καλά. Ευχαριστώ. Εδώ ρε εσύ ολόκληρος κούγιας. Ο πιο δυνατός δικηγόρος που υπάρχει, έτσι. Και το επιχείρημα απέναντι στο Λαζόπουλο είναι το ξύλο. Δηλαδή, αυτός που μπορεί να ισοπεδώσει με τα λόγια, πάει και τον κάνει στα μπουζούλια προχθές. Νταμπαρντου, μπαρντάμπα. Όχι επιχείρημα, έτσι. Ξύλο σου. Το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Λέει, αληθεύει αυτό, περιμένω να πει. Όχι, βεβαίως, το διαψεύω. Όπου τον βρίσκω, λέει, θα τον δέρνω. Τι γίνεται. Ρε, τι γίνεται, ρε, τι γίνεται. Ό,τι και να κάνετε, στην Ούγια θα γράφει Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολίτων. Είναι αυτό, μόνο με αστεία μπορώ να σας αντιμετωπίσω, συγγνώμη, να βρίσω, δεν μπορώ. Μόνο αυτό σας αξίζει. Στην Ούγια θα γράφει αυτό και θα είναι το πιο παλικαρίσιο, το πιο αντρίκιο, το πιο κρυστάλλινο, το πιο καθαρό, το πιο αρσενικό, το πιο παντελονάτο πρωτάθλημα που θα έχει πάρει ποτέ ομάδα στην Ελλάδα, στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Κόντρα σε θεούς και δαίμονες, κόντρα σε λαμόγια, κόντρα σε τσιμεντοποιημένα, κατεστημένα πεντηκονταετίας, σε δικαστές, σε πληρωμένους δημοσιογράφους, σε χρηματισμένα ΜΜΕ, κόντρα σε καταστάσεις συχαμερές ετών. Πάρτε το χαμπάρι, δεν σταματιέται αυτή η αρμάδα. Όσο για τον προπονητή, the balance, the confidence, the determination, huge quality, το huge quality, and of course the mental aggressivity. Mental aggressivity. Αυτά. Αυτά. Ξαναλέω, σήμερα το βράδυ, 7:30, στο παλατάκι δεν θα πρέπει να πέφτει καρφίτσα. Κληρώνουμε 4 τέτοια μαγικά χαρτάκια, 3 μέσα από τον μπλιμπλίκι, γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526 και ένα μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα, όπως και επίσης κληρώνουμε και με τους δυο τρόπους ένα τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέα, στο καταπληκτικό πετρόκτιστο με τζακούζι μέσα, με πεντακάθαρα μοσχοβολάν τα πάντα, ένα υπέροχο ξενοδοχείο πολυτελείας, 2 διανυκτερεύσεις στο Φιλοξένια. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, Ελλάς Auto Service, με την εγγύηση 40 ετών της κορυφαίας οδικής ασφάλειας. Εκεί και φανοποιείο και βαφείο και καλύμπρα και τμήμα εγραερίου για την εγραεροκίνησή σας και τμήμα ελαστικών και τα πάντα όλα με τους κορυφαίους μαστόρους στην πόλη και με την εγγύηση Ελλάς Service 47-43-12 πίσω από το ξενοδοχείο Άβαλον, εκεί πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Τηλεφωνήστε, κλείστε ραντεβού,
Εξαιρετικές τιμές, η οικογένεια Χατζόπουλου ξέρει το αυτοκίνητο σου κανένας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Να επισημάνουμε και σήμερα ότι δεν πέφτει με τίποτα. Προς φίλους, το ξέρουν οι φίλοι. Προς εχθρούς, αντιπάλους, άσπονδους, να ξέρετε. Ζούμου σου λέμε και ποτέ δεν κλαίμε. Ζούμου σου λέμε και τα πάντα καίμε. Όμορφα και ωραία. Δεν πέφτει με τίποτα. Τεράστια ήταν αυτή η παράσταση για έναν μόνο ρόλο, μία ομάδα στο Ολυμπιακό στάδιο, εμφατική παρουσία, νίκη. Κρατήστε μέσα στο μυαλό σας την εικόνα στο 92 που σπάει ένα φράγμα και ξεχύνονται σαν ποτάμι 7-8 παίκτες μαζί, έχοντας την κούραση από τα 120 ιδιαίτερο σκοπιαστικά, πνευματικά, ψυχικά, σωματικά λεπτά με τον Πανιόνιο για το κύπελο και ξεχύνονται σαν άτια, σαν να σπάει ο φράχτης και τα άγρια άλογα που είχαν, τα είχαν μέσα στο κτήμα, μέσα στο ράτζο, ξεχύνονται με τις σχέτες να ανεμίζουν. Όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν, ανεμίζουν τον ανανώνε. 6-7 μαζί παίκτες στο 92. Και να μας μένει και η πικρία γιατί δεν τους ρίξαμε 4-5 γκολ. Πόσο μεγαλώσαμε, το βλέπετε, το νιώθετε αυτό που λέμε, το νιώθετε κι εσείς, αυτό που νιώθω εγώ, το νιώθουμε όλοι μας. Πόσο μεγάλα άλματα έχουν γίνει και να βλέπεις τον πάγκο και να είναι στον πάγκο παίκτες που θα έπαιζαν σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα βασική και αντικατάσταση. Να είναι στον πάγκο τώρα ένας ολόκληρος Πέλκας, να είναι στον πάγκο ένας ολόκληρος Σφιντέρσκι, να κάθεται στον πάγκο μία πλειά, ο Ίγκασον, 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Το μυαλό μας στον ατρόμητο. Εδώ είναι τα λόγια, φίλε, συγκλονιστικά. Άνοιξε λίγο τα λόγια. Έρχομαι τώρα στις 5 γραμμές. Θέλω λίγο να σταθώ στο στίχο εδώ. Ο Παθής. Ρελελελε. Τώρα το γρήγορο. Έρχομαι. Αφήστε λίγο γιατί έχει βαθύ νόημα. Αυτό θα τους κάνουμε στα 7 μάτς που απομένουν. Περίμενε τώρα. Έχει και πιο γρήγορο. Πάμε στις γραμμές. Περιμένει κόσμος. Κωστάκη, τι κάνεις. Περιμένει κόσμος. Πάμε. Καλημέρα. Έτω σε φέρνει τον καμένο. Ναι, καλημέρα σας. Κάνετε σε φταίς σήμερα. Είναι πολύ μεγάλο το βάρος στις δικές σας πλάτες διότι ταΐζετε σκόνη όλους τους υπόλοιπους 60 που περιμένουν. Έλα ρε Κωστάκη, εγώ είμαι. Αμά! Ωρα φιλαράκι, έχει πλάκα. Εγώ είμαι. Εσύ φίλε! Τελείωσε. Μακάρι να είμαι τυχερός να βάλουμε μια 20 σήμερα, μια 30. Μακάρι. Να μιλήσουμε από τα σοβαρά πρώτα. Μακάρι. Άκου να δεις Κώστα. Ναι. Έτυχε να πάω και στο Φιλοξένια και τώρα πριν 3 εβδομάδες στο Θερμές. Θα με βάλεις πάλι. Μπράβο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Βεβαίως θα σε βάλω. Ότι πήγες μια φορά δεν σημαίνει ότι αποκλείεσαι από τις άλλες. Είναι πολύ καλά και τα δύο τα ξενοδοχεία και εξυπηρέτηση και σαν αντιμετωπίζουν σαν πελάτη κανονικό. Κανονικά φίλε. Το ότι είναι Γιάννης Κούτρας δεν σημαίνει τίποτα. Ότι είναι όχι, τζαμπά, γιατί πήγαμε τζομπί, κάποτε με κάτι εισιτήρια. Τζομπά. Πρόσεξε. Ναι. Πήγαμε κάποτε με κάτι εισιτήρια του Ίγκα σε ένα... Α, νόμιζα θα έλεγες από την εκπομπή. Ξέρω που στέλνω τον κόσμο. Πριν 25 χρόνια. Ίγκα, βρήκα... Μίκα, δεν ξέρω. Κόντρεψα να μας βάλω να πούμε στην έξοδο κινδύνου μέσα. Άστο, λέω, άντε ρε, πάνε να φύγουμε. Άντε πάνε να φύγουμε, θα γίνει τίποτα εδώ πέρα. Δεν μπορούσαμε. Ναι, και έφυγε. Αφού δεν σε βάλω να πλύνεις σε κανένα πιάτο, να σφουγγαρείς κανένα πάτωμα, τυχερός είσαι. Ναι. Όχι ρε παιδιά, άμα είναι μην μπαίνετε, μην το βάζετε. Λοιπόν, Κωστάκη, τώρα κοίτα να δεις τώρα να μιλήσουμε για το παιχνίδι της Κυριακής. Κάθε μέρα βγαίνουν θέματα ρε παιδιά. Κάθε μέρα. Βγαίνουν θέματα. Δηλαδή λες και ήταν το παιχνίδι πριν 5 μέρες. Είδες και πώς τρέχει. Ατρόμητος στο μυαλό μας τον Ατρόμητο τώρα. Με σοβαρή ομάδα. Ο Ατρόμητος είναι σοβαρή ομάδα. Ακριβώς. Και πολύ καλή ομάδα. Ακριβώς. Μην νομίσουμε ότι κατακτήσαμε το οτιδήποτε. Θα το λέω κάθε όχι. Μέρα. 7 μάχες. Βλέπεις καραδοκούν οι βρωμιάριδες να περιμένουν το στραβοπάτημά μου. Περιμένουν. Να πάρουν όλοι τους 3 βαθμούς αν γίνει αυτό που εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το κάνουν. Είναι ικανοί για όλα. Λοιπόν, να τιμωρήσουν κάνα 2 βαθμούς στον ΠΑΟ και τον Λουτσέσκο. Και λες καλά ρε, τι γίνεται. Αξίζει να ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Άστα, μην μπαίνεις καν. Εγώ δεν λέω ότι έγινε. Ναι. Είδα δειλά-δειλά γραφίδες συγκεκριμένες που θα χάσουν φίλε και το κοκό.
Έτσι, γιατί καταλαβαίνεις τι θα σημάνει το να βγει ο ΠΑΟΚ. Στο στήλο. Άστο. Άστο, φίλε. Είναι απάνω στο στήλο του στριπτής και δεν κατεβαίνουν να τους δώσουμε τα δολάρια να πω. Απάνω στο στήλο του στριπτής δεν είναι και νομίζουν ότι είναι στο σπίτι, ρε φίλε. Είναι το λεγόμενο call dancing. Επειδή θρύβεται ο κόλλος τους. Ρε φίλε, τέτοιες παλιοποιότητες. Τι θα μου είναι. Ρε ξεχάστε το, κάντε τα πλάνα για το χρόνο, ρε. Πάτε στη Μύκονο, νοικιάστε καμιά ξαπλώστρα να παίρνετε μάτι το γωνία 1 και το γωνία β, ρε. Και βάλτε την ανάποδα και καθίστε στα ποδάρια της. Τι γίνεται, ρε φίλε. Θεωρώ ότι η κορυφαία σου λέξη, το έχω πει και άλλη φορά. Πεθαίνω για το παλιοποιότητες. Άστο. Μην το συζητάτε. Άλλο φίλε, τι λες τώρα. Η παλιοποιότητα είναι Champions League. Ο παλιοχαρακτήρας παίζει προκριματικά. Βγαίνει ο Μίλος κατευθείαν στις λέξεις. Φιλιά, Κωνσταντίνε! Ζουμουσού, αδερφέ μου! Ζουμουσού! Δεν πέφτει με τίποτα, πάρτε το χαμπάρι! Όποιος μπήκε στην παρέα το κατάλαβε. Τι είναι η θετική αύρα. Τι είναι το θετικό πνεύμα. Τι είναι το ζουμουσού. Πόσο ωραίο είναι να δίνεις. Πολύ πιο ωραίο από το να παίρνεις. Καταλάβετε το. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς καλημέρα. Good the πώς πάμε. Όλα εντάξει. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο, θέλω να εξηγήσω ότι είναι ο δείκτης του σκορ, αν μου επιτρέπετε δηλαδή. Το όνομά σου? Ευθύμιος από Περιστερά. Θύμιος. Πρώτη φορά παίρνω Θύμιος. Και τελευταία του. Ευθύμιος. Ευθύμιος και τελευταία του. Λοιπόν. Και Περιστερά, νόμιζα θα μας πεις και για τα Περιστέρια, για τα πουλιά που φοβάται η Βαλαβάνη, αλλά οκ. Okay. Πάμε τους να πούμε. Τους δικέφαλους αετούς φοβούνται κάτοικοι. Αυτό είναι άλλο αυτό, είναι αετός. Δεν μετράει. Λοιπόν, για πες. Ακούστε να σας πω εντάξει για να μην καθυστερούμε τις γραμμές. Βεβαίως. Πώς είναι. Έχει πάει εκεί το παλιά στην πλατεία στην Τριβανίου. Ένα τυπάς έχει φέρει την κοπελιά του. Η κοπελιά του πρώτη φορά σε μάτς όλο το μάτς τον έχει πρίξει. Μωρό μου βάλαν γκολ, μωρό μου πώς είναι το σκαρπό στο μισόρ. Έχει νευριάσει ένα χωριάτης που κάθεται δίπλα και γυρνάει και τη λέει. Ρε παλικάρ, δείκτης του σκορ. Και έτσι της έδειξε το σκορ και ηρέμησε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Είσαι ωραίος. Είσαι καλά. Καλημέρα. Είσαι δικός μας. Γεια σου Ευθύμη. Θα δείξω σκορ, ρε. Είναι κατά το ίδια κατηγορία με το κράτς. Ναι, λέει το κράτς, λίγο παραπάνω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνετε. Γιώργο. Δεν μας πέφτει με τίποτα και τώρα που μπαίνει η άνοιξη θα ανθίσει κιόλας. Θα'ναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, θα'ναι. Θα βγάζει και λουλουδάκια. Πλάκα κάνεις και γκαζονάκι θα σπίρω. Όσο για αυτό το γουβάνα που είπε ο Λουτσέσκου, το φακί, εννοούσε τους ταΐζει φακί, η οποία περίπτωση. Και αυτό θα δεχτώ. Ένα εξαιρετικό επιχείρημα από τον φίλο μας τον Γιώργο Τρούλο. Βεβαίως. Βεβαίως. Φακί. Θέλω τα παιδιά μου να είναι παλικάρια της φακής. Απορώ πώς δεν έβαλες τις δηλώσεις του Σαββίδη προς τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ που γύρισε και του είπε 5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί θα σταματήσουν να βλέπουν την ΕΡΤ. Ποιος τη βλέπει την ΕΡΤ? Τη βλέπουν όταν έχει κανένα παιχνίδι. Άλλαξε. Πρώτη φορά, φίλε, χάρηκα τόσο πολύ το μήνο που τις φόρες το σκουφί. Άρε, εσείς με κάνετε πλάκα, θα σας κάνω κι εγώ. Γύρισε και είπε τόσο καιρό δεν έκανε παράπονα. Και επειδή την Κυριακή είχαν μιλήσει όλοι με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα μας. Πάρτε το σκουφί. Έκανε λαχείο και εσύ και χθες έκανε παράπονα. Δεν είσαι σε κανάλι. 5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί έχουν παράπονο. 5 εκατομμύρια, Ναι. Εγώ ήμουν 70 λέει, χρόνια πρόεδρος. Έχει τρελαθεί και του λέει Κέλλη, η ΕΡΤ 1, η ΕΡΤ 2, η ΕΡΤ 3 και λέει και όλους που μέσα. Η ΕΡΤ 4. Η ΕΡΤ 4, η ΕΡΤ 5. Ο άνθρωπος έχει χαζέψει. Όσο για αυτό που είπε πάει. Ο... Έχουν χάσει το τόπι. Από το Ιπποκράτιο. Είναι τόσο βρώμικοι αυτοί που θα τα αλλάξουν τα πάντα, αλλά ευτυχώς δεν κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης, εάν ήταν η Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι θα τους δίναν τους 3 βαθμούς, γιατί πέταξε και την κουβέντα, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τις δηλώσεις χρησινές του Σάβα, γύρισε και είπε θέλουν 7 παιχνίδια, ναι. Θέλουν να τα προσέξουνε. Να τα προσέξουνε. Εγώ θα έλεγα αν έχετε λεφτουδάκια να βάλετε, βάλτε στο ότι δεν πρόκειται να χάσει πουθενά ο Γάβρος βαθμό. Πουθενά δεν θα τον αφήσουν να χάσει πόντο, πουθενά. Εκτός και αν στο τέλος έχει χαθεί έχουν χαθεί τα πάντα, οπότε... Okay. Το μόνο που μπορεί να χαθεί είναι μέσα στην ΣΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό.
Μόνο εκεί μπορεί να κάνει το νου μας. Α, εμείς το νου μας τελείωσε. Αυτό. Εμείς. Λοιπόν, θα με βάλεις το 16. Σε εισιτήριο θα το δώσεις. Το ξενοδοχείο το θέλω να πάρω να κάνω relax. Έγινε. Σε φιλό. Σε φιλό. Σας βάζω στην ίδια, παιδιά. Και για 4 μαγικά χαρτάκια είπαμε σήμερα για τον αγώνα μπάσκετ με την Χάρτινη. Αγώνας Champions League. Πρέπει να είμαστε εκεί, δίπλα στην ομάδα που δίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Είναι ψηλά ο πύχης, είναι ψηλά, είναι μεγάλη διοργάνωση, σπουδαία και πρέπει να είναι γεμάτο το παλατάκι. Γεμάτο. Για τους 8 του Basketball Champions League είναι το πρώτο βήμα. Δυστυχώς χωρίς τον Τζαμάλ Τζόουνς, ο οποίος χειρουργείται σήμερα, είναι απώλεια. Λοιπόν, αλλά όλοι κάνουν κάλεσμα και ο Ιώσα Σαββίδης και η οικογένεια. Και ο Τζαμάλ Τζόουνς, ο Φιλ Γκος και όλοι. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνετε, είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, 4.85 για τις κληρώσεις. Αν κερδίσω το ξενοδοχείο θα το πάρει ο Γιώργος ο φίλος μου. Τέλεια. Του έχω μια υποχρέωση. Κάνετε αλλαξοδοργές. Αν κερδίσω το εισιτήριο θα το πάρει ο Σαλίγκαρος. Κάνετε αλλαξοδοργές και πρέπει να θυμάμαι και πού πηγαίνει το καθένα τώρα. Ναι. Θα πεις ένα κόπο παραπάνω. Εντάξει. Πάμε. Θέλω να πω για το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Ολυμπιακός κακίζει το Θεοδωρίδη τον ιό. Ναι. Και όσο πάει ο διατής που έρχεται από έξω, όλο χειρότερος είναι ο καλύτερος. Ναι. Για αυτούς. Ναι, για αυτούς. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τυχαίο. Κίνηση αντιπερισπασμού για να μας θολώσουν τα νερά και να μην 100%. Βλέπουμε 100%. Εδώ πρόσεξε Παναγιώτη. Λέμε κάτι. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Ήρθε ένας Νίλς Χόλγκερσον. Ήρθε ένας φουρφρούτιο ξυλουργός. Ήρθε δεύτερος από εκείνη τη φωλιά. Σκανδιναβία. Κάτι Δανή, κάτι ξέρω εγώ, Ισλάνδη, να πούμε τι είναι εκεί, κάτι Νορβηγή, κάτι. Από εκείνη τη φωλιά, αυτοί που ήρθαν είναι αστεί. Λοιπόν. Έτσι. Ο Ισπανός που μας φύριξε με το γάβρο, ό,τι και να έδινε, ό,τι και να έδινε. Ο Ισπανός που ήρθε με το γάβρο, ας πούμε. Έτσι. Είδατε πώς φαίνεται κατευθείαν αν είναι ο άνθρωπος, αν είναι ελίτ. Φαίνεται από το πρώτο σφύριγμα. Ο άνθρωπος ό,τι είδε σφύριξε. Ακριβώς. Και τους χλέβασε κιόλας όταν πέφτει. Μα όταν έπεφτε το φουρτουνάκι κάτω, το έκανε αλλαγή εχθές. Το έκανε αλλαγή και έκανε μουτσουνίτσες. Τον είδατε. Πάμε παρακάτω να πούμε κάτι για το αυτό. Αυτή τη στιγμή να αναφέρει ο κύριος Γραμμένος, που είναι πρόεδρος της ΕΠΟ, ότι με το τελείωμα της σεζόν που λύγει και το συμβόλαιο του κύριου Περέιρα δεν θα ανανεωθεί. Να ξέρουμε τι γίνεται. Μην είσαι τόσο βέβαιος ότι δεν θα ανανεωθεί. Αν ανανεωθεί είπα να πει ότι κάτι γίνεται στραβά. Πρώτη φορά θα είναι. Λέμε ότι πάμε να το διορθώσουμε. Για. Πώς θα γίνει. Θέλω να πω και ένα τελευταίο τώρα. Το Σάββατο πήγα Παμπουκίδη Νικολαίδη, αυτή η εξυπηρέτηση που είχα, σαν να με ξέρανε χρόνια. Δεν υπάρχει. Σαν να με ξέρανε χρόνια, σαν να ήμουν ένας δικός τους άνθρωπος. Είχες κερδίσει κάτι, είχες κερδίσει. Για την εξυπηρέτηση. Ή πήγες έτσι, είχες κερδίσει κάτι. Όχι φίλε μου, πήγα να πάω κάτι. Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου, γιατί δεν θυμάμαι που κληρώνω, δεν θυμάμαι ποιος κληρώνεται. Όχι, όχι. Και πήγες, μπράβο. Μακάρι να είχα και. Εντάξει, μπορεί να είσαι τυχερό, τι να κάνουμε. Ναι. Και πήγες και σε εξυπηρέτησαν, εντάξει, δεν το συζητάω, το μαγαζί όχι είναι φίλε. Όχι με εξυπηρέτησαν. Σου λέω σαν να ήμουν ένας δικός τους άνθρωπος. Βασικά το μαγαζί είναι φανταστικό. Είναι κάτι, το κάτι άλλο, δηλαδή σε τέτοια ηλεκτροαγορά πρώτη φορά μπήκα. Και τιμές και οι μάρκες και όλα, όλα. Είμαι πολύ περήφανος. Γιατί τα δωρίζουν νομίζω τα πράγματα. Καμαρώνω. Έτσι νομίζω καμαρώνω. Εγώ, είναι πρώτα οικογένεια για μένα, το έχω πει στον Μάκη, τον Παμπουκίδη, και μετά όλα τα άλλα. Και αύριο να σταματήσει δηλαδή η χορηγία, τα ίδια πράγματα θα πω. Όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Πιστεύω ότι είναι ζουμπουσάκι αυτό, δικό μας. Α, 100%. Μα είναι το μυαλό του το πώς θα δώσει. Αυτά τα πράγματα τα οποία κληρώνουμε κάθε τόσο. Δεν είναι ότι του μένουν ή ότι είναι στόκ ή ότι είναι τίποτα δεύτερα ράντζες.
θα τα πουλούσε, θα τα πουλούσε ο άνθρωπος, έτσι. Όταν, αφιγραντήρες στο γιοτόμι, σκούπες, μήλε, τάμπλετ, κινητά, αυτά. Θα τα δίνει αυτά όμως, έτσι. Τι να πω. Δεν έχω λόγια, ας μην λέμε τώρα παραπάνω πράγματα. Δεν, γιατί δεν θέλει κιόλας. Είναι και σεμνός. Αγόρι μου, καλά έκανες. Ευχαριστήθηκα που... Καλά έκανες. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω. Το νου μας. Το νου μας. Το νου μας. Αυτό. Δικό σου. Ρε μάλα. Το νου σας ρε μάλα. Το νου σας καλά ρε μάλα. Ένα χρόνο αίτητη. Κι όμως υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που γκρινιάζουν. Ένα χρόνο. Ξεχάσαμε στο πρωτάθλημα. Ένα χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνει. Να το ξαναπώ. Όταν δεν σε ρωτάω, μην απαντάς. Βγάλε το σκασμό. Ακριβώς. Ακριβώς. Τα αυτονόητα πλέον δεν τα εξηγώ σε κανέναν, φίλε. 365 μέρες. 28 αγώνες. 25 νίκες, 3 ισοπαλίες, 61 γκολ με μόλις 13 παθητικό. Τι να λέμε τώρα, 11 φέτος στο πρωτάθλημα. Το παγκοσμιοθλητικό είναι... Αυτό. Δεν πέφτει ρε, δεν πέφτει με τίποτα. 5 Μαΐου, 5 ώρες στο λεωφορείο. Φιλιά, γεια σου Παναγιώτη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας και sorry που περιμένατε. Ναι. Γεια σας. Είμαι. Έλα. Τι κάνεις Κωστή μου! Καλώς την Τι κάνεις μωρό μου γλυκό! Αμάν! Αμάν τέτοια λες! Τέτοια λες και λιώνω! Δεν μου ζηλάμε κι όλα τα καίμε! Κατάλαβες και είμαι! Όχι αλλά δεν πειράζει! Μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάς! Μαμά του Δήμου! Α τώρα μαμά Δήμου! Το μεχνιδικές! Αυτό είναι ευαγγελισμό! Τώρα σε κατάλαβα! Τώρα σε κατάλαβα! Τι κάνεις Κωστή μου! Ξέρεις πόση ώρα περιμένω! Πολύ ε! Εγώ φταίω! Εμείς θα νικήσουμε! Εμείς στο τέλος! Έτσι! Εμείς! Τέρμα! Αυτά είχα να σου πω! Πολλά φιλάκια στην οικογένεια! Να σε γερή! Να χαίρεσαι τον κανακάρι σου! Έπιασε και δουλειά και είμαι χαρούμενος που έπιασε δουλειά! Μπράβο! Άντε, μπράβο, άντε, έρχονται ωραία πράγματα, ζου μου ζου! Φιλιά, φιλιά, γλυκιά μαμά! Φιλιά, αυτά είναι. Bye, πάμε, καλημέρα σας, ναι! Ο Ιώβ, αυτός έχει αυτοπυρποληθεί, δεν είναι... Ναι! Καλημέρα, Κωστή! Sorry που περίμενες ώρα. Δεν πειράζει, φίλε μου. Έλα. Είσαι ο... Μιχάλης λέγομαι. Έλα, Μιχάλη. Δεν μου λες ρε φίλε. Τελευταία φορά παίρνεις η πρώτη. Έχω ξαναπάρει, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Για πες αγοράκι. Η αφορμή που πήρα ήταν οι δηλώσεις χθες αυτού του γραφικού τύπου. Ναι. Ποιο νομίζουν αυτοί που ζουν, ρε. Πού ζουν αυτοί, πού νομίζουν ότι ζουν. Και βγαίνουν και απειλούνε. Ότι θα έχω να κρατήσω 5 εκατομμύρια παδούς την μια εβδομάδα, την άλλη 4 και την επόμενη 6. Έτσι είχαν μάθει όμως μέχρι τώρα, αδερφέ μου. Έτσι, αυτά είναι τα απομεινάρια μιας κατάστασης που δυστυχώς είναι τόσο παγιωμένη, είναι τόσο πακτωμένο όλο αυτό για πολλά χρόνια. Κατάλαβες, λύνω και δένω. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό, Κωστή. Λύνω και έτσι είχαν μάθει τόσα χρόνια. Τώρα χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους και βρίσκονται σε σύγχυση. Το βλέπεις ότι είναι σε πανικό. Δεν ξέρουν τι να πούν. Τώρα, εδώ τα δύο τελευταία χρόνια είναι σε σύγχυση. Έχω 5 εκατομμύρια εγώ. Τι έχω δική σου, τι έχεις, ρε. Δεν σε θέλουν ούτε οι δικοί σου σε γουστάρουν. Ούτε οι δικοί σου, όποιος ξέρει λίγο παραπάνω πράγματα για εκείνη την ομάδα, δεν τους θέλουν ούτε οι ίδιοι οπαδοί τους πλέον. Σε καλή ο Βαγγέλης. Φίλε, αυτά τα πράγματα πάντως δεν ξέρω τι να πω. Είναι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο βγαίνουν και γίνονται σαν τέτοιες δηλώσεις. Αυτός ο κύριος τώρα θα έπρεπε να έχει απολογηθεί για αυτά πρώτη που λέει. Φορά. Δεν μου λες, καπνίζεις. Ναι, καπνίζω. Απλώς είμαι και λίγο μπουκωμένος γι' αυτό. Όχι, γιατί μου ήρθε λίγο η κάπνα στο πρόσωπο. Να ξέρεις. Έκανες έτσι και μου ήρθε λίγο κάπνα στο στούντιο. Να ξέρεις. και την ανάσα σας ακούω. Για ένα πράγμα θα είσαι και την ανάσα σας ακούω, να ξέρετε. Για ένα πράγμα θα είσαι περήφανος. Ότι τα τελευταία δύο χρόνια ξεφτύλισες όλο το σύστημά του. Ακριβώς. Μέρα με τη μέρα, φίλε. Μέρα με τη μέρα. Κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Βλέπουν ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορούν και ψάχνουν απ' έξω να σε ανταγωνιστούν
Και ψάχνουν φυσικά τις μεθόδους που γνωρίζουν και ξεφτιλίζονται, πάρα πολύ καλά φίλε. Και όλοι. Ξεμπροστιάζονται. Ο ένας να βγαίνει και να απειλεί και να κάνει και να ράνει συνέχεια, ο άλλος να μπαίνει να μπουκάρει μέσα, σε τέτοιο, μέσα στα ποδητήρια και να απειλεί διαιτητές. Αυτή είναι, φίλε. Ακριβώς. Αυτή είναι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και ξεμπροστιάζονται, φίλε. Ξεμπροστιάζονται. Άρα το πιστόλι του Ιβάν του τρόμαξε. Αυτό. Και το χαρτάκι. Αυτό. Κατάλαβες. Όπως το πες, επειδή εγώ λέω συνέχεια μία δική μας έκφραση σαν εκπομπή. Είμαστε όλοι ανήψια της θείας δίκης. Μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε, μπορεί να βασανιστήκαμε. Ήταν βασανιστικές αυτές οι μέρες που περάσαμε. Πάρα πολλοί ψυχοφθόρες. Θεωρώ ότι χάσαμε χρόνια ζωής πέρσι. Πώς ήταν να ζήσουμε, 60, θα ζήσουμε 2-3 λιγότερα, 80, 2... Αλλά θα τα πάρουμε πίσω τώρα. Θα τα πάρεις από χαρά τα επόμενα θα χρόνια. Μας τα δώσεις, και, το, και ο ξεφτιλισμός τους είναι καθημερινός, φίλε. Άστε. Το ρεζιλίκι τους είναι καθημερινό. Και να ξέρεις μέρα πλέον... Με την μέρα αγωνιστική με την αγωνιστική. Πλέον και αρκετοί δικοί τους κατάλαβαν τι γίνεται και βρίσκονται σε μια κατάσταση που τους είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Υπάρχουν και εκεί. Έχουμε και εμείς ακροατών. Τους ανέχτηκαν βέβαια όλα τα χρόνια. Δεν είδα καμιά επανάσταση όταν έπαιρνε ο Γαύρος αυτά τα ψεύτικα πρωταθλήματα. Όταν πέρσι οι Χάρτινοι, ελάχιστες ήταν οι φωνές που είπαν ρε παιδιά, ντροπή. Εμείς που λέγαμε για τον Βάλνερ, για τα πρωταθλήματα στα δικαστήρια και στα χαρτιά, πανηγυρίζουμε αυτό το κατσαρόλι, το κύβδηλο που είναι 100% του ΠΑΟΚ. Λίγοι ήταν αυτοί δυστυχώς. Δυστυχώς είναι λίγοι γιατί είναι όλοι από το ίδιο πανικόμενη φλάρα και γι' αυτό. Η αλήθεια φάνηκε φέτος. Με το ξεγύμνομά τους. Δες την πρωταθλήτρια. Δες την. Τι έκανε στο Champions League. Είναι 20 βαθμούς κάτω τώρα. Τι περιμένεις. Και δες τι έκανε εκεί που βγήκε στο Champions League. Με κλεμμένα λεφτά δεν πρέπει να γλεντάς, αδερφέ. Σου βγαίνει ξινό το γλέντι. Φίλε, όμως τόσα χρόνια με αυτά γλεντούσαν, κατάλαβες. Μοιράζει. Λιγότεροι δεν γίναμε εμείς πάντως. Λιγότεροι δεν γίναμε αυτά τα χρόνια. Περισσότεροι γίναμε. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν. Για να δούμε πώς θα αντέξουν. Αυτό το ξέρουν και αυτό είναι ο ταλγκάς τους, Κωστή. Αυτό τρελαίνω. Το γνωρίζω ότι δεν γίναμε λιγότεροι. Για να δούμε τώρα πώς θα αντέξει ο παδός του Ολυμπιακού χωρίς πρωτάθλημα για 2, 3, 4, 5 χρόνια ή τη ΑΕΚ. Χωρίς τα λεφτά του Champions League. Πόσο γαλαντόμενοι οι πρόεδροι τους. Πόσες επενδύσεις θα κάνουν. Θα αυξηθεί ο κόσμος τους, θα μειωθεί. Εγώ λέω ένα πράγμα, ότι μέχρι να επικυρωθεί η βαθμολογία, δεν θα πω ότι είμαστε πρωταθλητές. Ακριβώς μαζί σου είμαι. Αν δεν δω το Βιερίνα με το κατσαρόλι επάνω στο πούλμαν. Στην οροφή. Γιατί είναι τόσο ελεηνή, είναι τόσο ελεηνό το σύστημά τους από μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τις προπαγάνδες τους, από την πένα τους, από τα πάντα. Όλα, όλα. Που δεν, δεν υπάρχει ρε φίλε αυτό εδώ πέρα το πράγμα που γίνεται. Είναι ελεηνό αυτό το πράγμα που γίνεται. Να σε καλά, αδερφέ, σε ευχαριστώ. Να σε ευχαριστώ. Καλά εσύ, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Μην καλείτε άλλο, να πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα. Είσαστε. Έλα, Χριστάρα μου, έλα, έλα, αδερφέ μου. Τι είπε ο Μπαρμπαμητούς χθες που βγήκε, ότι δεν μπορώ λέει, να τους κρατήσω, λέει, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι, ναι. Αλλά λέει, κοιτάξτε, λέει, άμα λέει, διορθωθείτε, λέει, στην ΕΡΤ, ναι. Λέει, μπορεί, λέει, κάτι να κάνω, να το συμμαζέψω. Δηλαδή, ρε φίλε, ρε. Τι ζούμε, ρε παιδιά, κύριε Σιμιτζόγλου, μήπως παίρνετε χάπια, κοιμάστε υπνοτικά και μόνο ξυπνάτε και διαβάζετε ό,τι έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ. Βγήκε την άλλη φορά ο άλλος με την πατσαβούρα, ο Μπόλεκ και Λόλεκ στο κεφάλι, λέει Τζίλο, κοίταξε να δεις τις γιορτές, λέει γίνονται ατυχήματα. Μετά από 5 μέρες, ξύλο τον Τζίλο. Βγαίνει ο άλλος που πηγαίνει και βάφει τα μαλλιά του σε επικλοποιείο, ο Γαβαθιώτης, γιατί είναι κομμωδινή το μαλλί, το κάνει. Γράφει, λέει, το διτητή φωτιά, λέει, κερδίζει στο Όσκαρ, λέει, βλακίας, έλα, λέει, να στο δώσουν οι οπαδοί. Δηλαδή, μιλάμε, έχουν αποθρασινθεί. Η δικογραφία λέει ότι όλοι όσοι εμπλέκονται είναι έμεσα ή άμεσα έχουν σχέση με αυτό το σωματείο. Και ρε φίλε, ο άλλος ασχολείται, λέει, με το Φάκας, ναι, ναι, που είπε, το δεν είπε, Κωστή, δεν είναι ότι είπε ότι μας παγίδευσαν. Είπε για το Φάκα, είχε στο βόλιο παλιά έναν αθλητή, ο Φάκας. Και αυτή τη βερσιόν θα δεχτώ. Αυτό φίλε, φίλε, είπε ότι ήρθαν, λέει, με το Φάκας εδώ, λέει, και έκανε μπλοκ στην άμυνα για να δικαιολογήσει ότι... Για το χέρι που έκανε ο Μαθάτης. Πλέον, να πω και κάτι, Χρήστο, μου επιτρέπεις. Βγήκε στο δελτίο ειδήσεων κανονικά η εμπλοκή. Νομίζω ότι μετά, ίσως γι' αυτό βγήκε και ο Μπάρμπας για να απειλήσει την ΕΡΤ. Ακριβώς. Σου λέει, βγάζεται. Γιατί μαθεύτηκε ότι θα βγει στο δελτίο το θέμα της ΕΡΤ για πρώτη φορά μετά από 2 μήνες που έγινε η επίθεση στον Τζίλο, κοντεύει 3. Και ξαφνικά βγήκε ο άλλος και αμέσως ή εμέσως. Απειλή. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Που είπαν τι, οι φερόμενοι ως δράστες,
Όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ και από την αστυνομία και από πηγές παραδικαστικές, δικαστικές από παντού, μιλούσαν με κορυφαία στελέχη μιας γνωστής ομάδας. Μια γνωστή ομάδα. Δεν με τον είναι... κουμπάρο αυτή του Προέδρου. Με τον κουμπάρο κόμματος. Ακριβώς. Προέδρου κόμματος. Και έχει και καλλιτεχνική φλεβά μέσα. Όλα. Την προστασία του. Για να δούμε. Αυτού. Ο κόσμος ξέρει τι λέει, Χρήστο. Δεν πρόκειται να γίνει πάλι τίποτα. Δεν πρόκειται αυτό, γιατί είπαμε κάθε μέρα η Ελλάδα είναι ο βασικός λόγος που η Ευρώπη στείλει με την Αφρική. Και τα τελευταία χρόνια. Να είναι καλά αυτό το τεράστιο σωματείο εκεί που εδρεύει το μεγάλο λιμάνι, μας φέρνει πιο κοντά και στη Λατινική Αμερική. Είναι σημαντικό, Κωστή μου. Χριστάρα μου. Να ενώνεται ο κόσμος, να μην χωρίζονται. Σε φιλώ, τα πες τέλεια. 6-7-9, Κωστή μου. 6-7-9, σε έβαλα, Χριστάρα μου. Καλημέρα. Κάτσε. Χθες δεν έβγαζα τα γράμματά μου, Χρήστος. 6-7-9. Πάμε. Ναι, δύο γραμμές ακόμα, μην καλείτε γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αλλό, γεια σας και sorry που περιμένατε. Είμαι η ένα ή δύο. Είσαι η ένα. Πώς λέμε, γονιός ένα. Έτσι. Γονιός δύο. Μη. Έχω που έχω τον εκνευρισμό μου και ο λόγος που πήρα είναι για να κράξω δηλαδή... τις απειλές του Μπάρμπα, γιατί έχω φρικάρει από χθες που το διάβασα. Πιστεύω. Τώρα να μου βάλεις και στο άλλο κομμάτι, να μην ξέρω αν είμαι ο ένα ή ο δύο. Αν είμαι μόνο ειδικό, να ξέρω ποια μέρα μπαίνω στο σπίτι και ποια μέρα βγαίνω. Κατάλαβες. Είναι άλλο πρόβλημα. Σε λίγο καιρό στη Γαλλία δεν θα λένε διαιτητή, ο γονέας ένα. Θα έχουμε πρόβλημα μετά, ξέρεις, θα σου λένε παιδιά, και άμα χωρίσεις μετά, είσαι με το γονέα ένα ή δύο. Τι έχουμε, σήμερα μονά, μονή ημέρα, με τον ένα θα είμαι, με τον δύο θα είμαι. Θα βρίζουν στην κερκίδα και θα λένε, είναι του διαιτητή ή γονέας δύο. Καλά, μετά θα μου λένε γονέας γενικά και δεν έχει σημασία, γιατί να είναι μόνο να τα πάνε, γιατί... Στο σεξ. Για να μπορούν να τα πάνε όλα να σφάζουν όλα τα μαχαιρώνουν μετά, καταλάβες, είναι και πονηρή μετά. Ακούς, στο σεξ. Τι σου κάνω γονέα, δύο μου. Άρα Κωστή, καλά που είσαι, γιατί με κνεύρισαν οι απειλές του Μπάρμπα χθες, ο οποίος ευθέως απειλεί και τρομοκρατεί τους πάντες και τα πάντα, ότι εάν δεν κάνετε αυτό που θέλουμε εμείς, 5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί θα έχουν θυμό απέναντί σας. Εκλογές έρχονται, προς φίλους και εχθρούς πάνε οι απειλές. Και εσύ κάνεις και παρακαλάς και λες για ένα φάκας, αυτό είναι το τι θα γίνει. Ο άλλος πέρσι, ο άλλος ο φίλος τους, δεν είπε, ας τολμήσουν οι δικαστές, που είναι αυτό φίλε, είναι όχι ευθεία παρέμβαση, όχι απειλή, δημόσια απειλή, έτσι. Συγγνώμη λίγο, ο ίδιος αυτός ο Μάο δεν ήταν που κατέβηκε στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολη, ψέματα με τον Ατρόμητο, στο ημιχρονάκι. Στο ημιχρονάκι. Αυτό δεν ήταν, ναι. Τον ψάξανε μήπως έχει και αυτός και ένα σιδερικό πάνω του, ή μήπως δεν κουβαλάει τίποτα, είχε τον αναπτήρα, ήταν για τα πουρο. Φαντάζομαι δεν εννοείς τα σιδεράκια για τα δόντια. Όχι μωρέ, μπορεί να το σιδεράκι να καθαρίσει την πίπα. Ξέρεις, έτσι, εκείνο που χρησιμοποιούν κάτι. Αυτή να καθαρίσει λίγο. Δίνουμε γνώριση. Όλοι την ξέρουν για τώρα. Λοιπόν, πρέπει να μείνει αυτό το θέμα με το Θεοδωρίδη. Είναι τραγικό και τις απειλές που γίνονται διαρκώς απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους, εκτός από οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτούς. Και δεν πρέπει να τα αφήσουμε, όπως δεν πρέπει να αφήσουμε από την επικαιρότητα και του Τζίλου. Γιατί αυτό που θέλουν είναι να έχουμε την ίδια απάθεια. Και κάποια στιγμή να μας πούνε, δεν έγινε τίποτα. Πρέπει ακριβώς να είμαστε γρήγορα στη διαρκή. Όπως ακριβώς μας έχουν καταφέρει. Έτσι τουλάχιστον να μην μας το καταφέρουν και σε αυτό. Ακριβώς όπως το λες. Δεν πρόκειται να εφησυχάσουμε, δεν πρόκειται να κοφεύσουμε. Ευτυχώς δεν έχουμε ανάγκη κανέναν και θα λέμε την άποψή μας ευθέως. Και ο κόσμος θα είναι ανοιχτός στις γραμμές να πει, δεν πρόκειται να φάμε κανέναν εφησυχασμό. Να το ξέρουν όλοι. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Χαιρετώ. Να σε γερός. Λοιπόν, μία ακόμα τελευταία ήρωας. Ο Ιώβ, ναι! Έλα, ήρωας εδώ. Έλα, γόρι μου, έλα. Καλημέρα, φιλαράκι μου, όμορφο. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, άνθρωπε όμορφε, αγαπημένο μου, φίλε. Αδερφέ μου. Λοιπόν, fuck the ass, εννοούσε ο άνθρωπος, δεν πέστουμε στη φάκα σας. Βεβαίως. Το ήθελα να πει. Έτσι. Ο άνθρωπος, φάκα. Δεν είμαστε εμείς ποντίκια να πούμε. Φάκας. Έχουμε τρεις βερσιών. Το ένα είναι η φάκα. Δηλαδή η ποντικοπαγίδα. Το άλλο είναι οι φακές. Είναι στα αγγλικά. Θέλω τα παιδιά μου να είναι παλικάρια της φακής. Και το τρίτο που Κολομπάμπουε που ήταν πριν το. Τι άλλο είπε, η τρίτη βερσιόν. Αυτό που είπε. Αυτό που είπε. Θα το δεχτούμε. Θα το δεχτούμε. Τι άλλο ήθελε, κάτι θα σε πω. Ότι με φακό προσπαθούμε τη νύχτα να βρούμε. Με φακό και με ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ζούμε σου λέμε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αυτά. Θα είναι το πιο κακαλά το πρωτάθλημα
έτσι, όλων έτσι, των εποχών έτσι, σε όλα τα πρωταθλήματα έτσι, του κόσμου, ρε φίλε. Και με ενάντια διαιτησία, ο πρωτοπόρος, ο αίτητος και με σφαγές. Τρεις αγώνες δεν πήρες, με διαιτησία τους έχασες τους βαθμούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό τους πονάει. Έτσι. Εντάξει. Και, τι θα λέμε, και σε 5-6 εβδομάδες και σε 5-6. Άσε, άσε, μην το λέμε. Άστο, άστο, δεν θέλω να το πω. Άστο, άστο, άστο. Δεν θέλω καν να το πω. Θα σκάσετε από τη ζήλια σας, κουφάλες. Θα σκάσετε. Θα σκάσετε να ζωτε. Και θα είναι από τη μία, από τη μισή πλευρά, από τη εθνική σε αμήνης. Τα παοξέκια θα φωνάζουνε πρωτάθλημα και άλλη μισή απ' την άλλη κύπελο, πρωτάθλημα, κύπελο. Είπαμε, πρωτάθλημα. Θέλουμε μονοδρόμηση με κορδέλες. Έτσι. Αντίθετα το ρεύμα από το Μέγαρο Μουσικής, κορδέλες, μέχρι το Λευκό Πύργο, να μην υπάρχει κανένα αυτοκίνητο, ανάποδα, γιατί η φορά είναι προς τα εκεί, έτσι, ανάποδα, έτσι, έτσι. Αριστερά, δεξιά. Τα παοξάκια τα τρελαμένα με πυρσούς, να κάνουν ένα τούνελ με πυρσούς και μια πορεία του πούλμα, το οποίο θα κάνει βέβαια 7,5 ώρες να φτάσει από εκεί, έτσι, μέσα στο κάτι, λαό. Να τους πούμε και κάτι στη γλώσσα τους για να το καταλάβουν, έτσι, αθηναϊκά. Πόσο πονάει όταν ο πάω κερδάει. Κερδάει. Μα πάθετε κοκοπλόκο, ρε. Φιλιά, γεια σου Κάραγιαν. Γεια σου Κάραγιαν. 190, κάτσε να σε βάλω, περίμενε. Θες δεν έβγαζα τα γράμματά μου. Χάρη σκληρώθηκε, χαρά έλεγα. Λοιπόν, Αιγαίων Ψαραγορά και Δικητήριο και Αγίου Δημητρίου, καταπληκτικά ψάρια φρέσκα, σας τα καθαρίζουν εκεί. Όμορφα, σας τηγανίζουν κιόλας άμα θέλετε μια μικρή επιβάρηση. Νικολαίδης, αγροπλαστεία κορυφαία και ψωμάρες και παγωτάρες και υπέροχα τσουρέκια παραδοσιακά και φυσικά τούρτες και παγωτό, έρχεται καταπληκτικές γεύσεις. Όλα όσα θέλετε, Καρολί και Δημητρίου 237 και 163. Και φυσικά εννοείται ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Γονέδης, κορυφαίο κατάστημα Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Μην ξεχνάτε, Δημητριάδης Construction 323-003 για οτιδήποτε έχει να κάνει με δόμηση, με ανακαίνιση, με διακόσμηση. Τηλεφωνήστε και για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα. Στον ειδικό Δημητριάδης Construction 323-003. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Κληρώνουμε, είπαμε, 4 μαγικά χαρτάκια για απόψε το βράδυ. Μεγάλο παιχνίδι, μεγάλο παιχνίδι στο παλατάκι ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την πρόκριση 8 του Champions League. Μπάσκετ, το μπάσκετ μας, η καλαθόσφαιρα. Εκεί που θα χτυπήσει σήμερα δυνατά η καρδιά του δικέφαλου αετού. Του ενός, του ασπρόμαυρου, δεν υπάρχει άλλος. Ωρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Ωρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να πανηγυρίσω. Όμως μένουν άλλες επτά, πετάγομαι από θέμα σε θέμα. Ωρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Ωρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα όλους να κερδίσω. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Πάμε δεύτερη ώρα. Μην ξεχνάτε, χαλβάς, κορυφαίος χαλβάς που υπάρχει και κυκλοφορεί στην πιάτσα, χαλβάς Λουκάς. Μπείτε στο lukas.gr και ενημερωθείτε. Δεν δίνει όπου, δεν θα βρείτε στο σούπερ μάρκετ, μόνο σε εκλεκτά καταστήματα. Σε εκλεκτά καταστήματα Λουκάς χαλβάς, με τη συνταγή των παππούδων από την πόλη. Αγνά, αυθεντικά υλικά. Γι' αυτό και είναι νούμερο ένα. Κορυφαίος και εξάγει σε δεκάδες χώρες του κόσμου, παντού πάνω στη γη. Εννοείται, Domino Sports Cafe, Μπότσαρη 132, 950-950, ο Θονάρες. Εκεί θα δείτε τα μάτς σε προτζέκτορα και το πρωί happy hour με τον καφέ μόνο σε τιμή εκπληκτική στα 2 ευρώ καθήμενος και 1,5 το πακέτο. Εκεί στην Μπότσαρη 132, 950-950 τηλέφωνο. Και βέβαια λαδόκολα από το Κορδελιό στο Γαρμάνκιο, όποιος πήγε κόλλησε. Δεν υπάρχει η γεύση στα κρεατικά του. Πουθενά σε ένα πλήρως αναγεννισμένο χώρο, 705-750 τη Λιβεριά, με την κορυφαία πατσέτα, το νούμερο ένα σουβλάκι στην πόλη και όχι μόνο. Πάμε στις γραμμές, ζούμου σου λέμε, χαρείτε το, ζήστε το όλο αυτό. Α, και κληρώνω πέρα από τα 4 εισιτήρια και τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκια Ριδέα, στο Πόζαρ. Καλημέρα σας, ναι.
Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε Κωστάκη. Κουτε Μόγκεν, ας μην χαινέλα ρε Κωστάκη. Έλα, έλα, Κουτε Μόγκεν. Καλώς στο Μόναχο, αγόρι μου. Τι κάνουμε. Πάλι μας και στην κλήρωση, δεν πειράζει, άμα το πάω θα στείλουμε άλλο. Πες μου. 5.26 Κυριάκος. Τέλεια. Σε πολύ δυνατός. Λοιπόν φίλε, κάποιος είπε είναι άρρωστος, είναι έτσι, είναι αλλιώς, λέει, αφήστε τον να βγάλει, λέει, από μέσα του, κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό, γιατί έχει σοβαρέψει πάρα πολύ το θέμα, φίλε. Άλλο, φίλε, να σου πω κάτι. Αν είναι δυνατόν, Κώστα, τι πάει να πει, επειδή είναι άρρωστος, σεβόμαστε απόλυτα και την ηλικία του ανθρώπου και την αρρώστιά του, αλλά δεν σέβεται ο ίδιος την νοημοσύνη μας, φίλε, και του κόσμου τα νεύρα. Υπάρχουν όρια, Κωνσταντίνε, υπάρχουν όρια και τα ξεπέρασε κατά πολύ. Είναι δυνατόν, λέει, πώς να συγκρατήσω 5 εκατομμύρια και στο τέλος να κλείνει σε κρατικό κανάλι, αν είστε εντάξει, λέει. Αλλιώς θα σας κάνω νταντά. Θα σας μαλώσω. Λέει στο τέλος, μπορώ να το συγκρατήσω αν δείξετε, λέει, καλή διαγωγή. Καλή διαγωγή. Άκου, άκου. Αν είναι σαν δυνατόν, να είναι ο γυμνασιάρχης με τη Βουγιουκλά και τον Παπαμιχαήλ. Ρε παιδιά, μαζέψτε τον. Κύριε δικαστή, τι κάνετε. Απειλή ΚΕΔ, απειλή ΕΠΟ. Δεν τα βλέπουν αυτά, θα μας τρελάνουν, ρε. Όλους. Πλάκα μας κάνουν και κάθονται στο φάκας που είπε ο άνθρωπος. Δηλαδή... Κατάλαβες, εκείνη το άκρο ναότον της υποκρισίας, φίλε. Μαζέψτε τον, ρε. Ακούτε εσείς εκεί κάτω, μαζέψτε τον. Σηκωτώ έπρεπε να τον είχαν πάρει, Κωνσταντίνε, αυτόν τώρα. Σεβόμαστε, απειλή είναι αυτή, προς όλους. Σεβόμαστε την ηλικία ενός ανθρώπου. Πρέπει όμως και ο ίδιος να σέβεται την δική του ηλικία και τα χρόνια του. Σεβόμαστε επίσης και τα θέματα υγείας. Δεν κατάλαβα. Αυτό το είναι άρρωστο, ας το να πει ό,τι θέλει. Τι λέτε, ρε παιδιά. Αν είναι άρρωστος, ας το συνταξιοδοτήσει τον άνθρωπο που τον περιφέρουν εκεί, να πούμε, σαν μία μασκότ, να λέει ό,τι θέλει. Ας τον προστατέψουν οι ίδιοι, φίλε μου, είναι την υστεροφημία του. Απειλή καθαρή. Αν είστε καλά παιδάκια. Προς όλου. Θα τους μπορέσω να τους συγκρατήσω αν δείξετε, λέει, καλή διαγωγή. Ακριβώς επιλέξει η συνέντευξή του στο κρατικό κανάλι. Και, δηλαδή τι, και τι έκανε το κρατικό κανάλι που τόσα χρόνια παίζει 90 γαύρο 10 ΠΑΟΚ. Αυτό τι δεν κατάλαβα. Τι είπε το κρατικό κανάλι. Ή μήπως επειδή οι ειδήσεις είπαν για τον Τζίλο και αφορά αυτή την ομάδα. Δεν νομίζω. Τυχαίο. Γιατί ο άλλος, γιατί μοιάστηκε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Λέμε, ναι, εντάξει, μωρέ, χέστο να μην δίνετε βάση. Μην όχι, μιλάτε, φίλε. Αυτό, σε να... παρακαλώ. Φτάνει, ρε, ειλικρινά φτάνει, μα την Παναγία φτάνει. Σε παρακαλώ. Φτάνει με αυτόν τον άνθρωπο. Άστε την Παναγία, φίλε, για άλλα σημαντικά θέματα. Μην τη σπαταλίζει. Ρε, παιδιά, οι δικαστές τι κάνουνε. Τι κάνουνε. Ποιο είσαι και θα συγκρατήσει και θα δείξουμε καλή διαγωγή. Τι είσαι. Νταντά. Θα τα δούμε τελείω. Νταντά. Αν είστε καλά, παιδιά, θα σα δώσω μερέντα. Θα φάτε γλυκό. Αλλιώς την πείνα. Αλλιώς βέργα. Συγχύστηκα, δεν μπορώ, κλείνω, φίλε, καλή συνέχεια. Φιλιά, γεια σου, Κυριάκο στο Μόναχο. Γεια, γεια. Πέφτουν οι μάσκες. Τελούν εν συγχύσει. Βρίσκονται σε μεγάλη αναστάτωση. Διότι στερεύουν και σιγά σιγά οι αγωνιστικές. Σου λέει θα στραβοπατήσουν εδώ, θα στραβοπατήσουν εκεί. Θα χάσουν εδώ πουθενά. Και τώρα ψάχνουν να βρουν τρόπους. Πώς θα μπορέσουν. Πώς. Καλημέρα σας. Ναι. Μία αφιέρωση μπορώ να κάνω. Να κάνεις. Δεν ξέρω το τραγούδι, αλλά θα σας παρακαλούσα να τραγουδήσετε το ώρες ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω και σε ένα από τον Πειραιά να έρθει σας ξαναγλεντήσω. Έτσι δεν λέγεται. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, αυτό και βγαίνω. Γεια σου Μένιο. Όπου το γουστάρω λοιπόν. Γεια σου Μένιο. Λοιπόν, είσαι πρώτος από τους αυριανούς. Πρέπει να ντρέπεστε, ρε καθόρματα. Συγγνώμη, τώρα όχι. Λοιπόν, Μπαρμπασάβα, άντε παππού μου στην κλινική. Κάνε μια θεραπεία, γιατί δεν αξίζεις ούτε τιμωρία ούτε τίποτα. Και ξέρεις πολύ καλά, για μένα κάθε τιμωρία είναι ή φυλακή ή κάτεργα στους απατεώνες. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι απερίγραπτο πραγματικά. Αλλά δεν πειράζει. Πιστεύω ότι βήμα-βήμα κάθε χρόνο θα γίνεται και κάτι καλύτερο. Μέχρι να ξεβρωμίσει αυτή η βρώμα. Θέλει αυτή πολύ κόπο βρώμα, πάντως. Αυτή η καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα εκλείψει κάποια στιγμή. Και ξέρεις τι ονειρεύουμε και το λέω σε όλους τους Ολυμπιακούς. Θέλω τη διάλυση αυτής της αυροομάδας και να επανέλθει ο εθνικός στον Πειραιά, ρε φίλε. Ο μεγάλος εθνικός. Να επανέλθει ο εθνικός στον Πειραιά και αυτή η πατσαβουρομάδα που διέλυσε τα πάντα στην Ελλάδα να εκλείψει. Όχι μόνη της. Μην ξεχνάμε τους άλλους δύο. Έτσι.
Μην ξεχνάμε. Είπαμε, είναι ΠΟΚ. Και τον στιγμή... πράσινο, μην ξεχνάμε, γιατί Κωστή και ο πράσινο όταν μπορούσε τα ίδια έκανε. Μιλάω και έτσι. Και η κίτρινη επειδή... το ίδιο. Ναι, ναι, λέμε τώρα για αυτό. 20 ετία έχει ρημάξει τα πάντα. Μην βγάλουμε λάθο. Λοιπόν, και δεν μπορώ να συγκρατηθώ, ρε φίλε Ράμε. Ευτυχώ κρατήθηκα στην αρχή. Γεια σου, Μένιο, σε φιλό! Καλημέρα στον Παπαδάκη και στον Σύντριβο. Πάμε παρακάτω. 23-10, έλα! Θέλω να δώσω λίγο στον κύριο Διονύση τους χαιρετισμούς μου, όπως και στον Παλάδο στους Τριβανίζους. Έχεις μια μανία να με κόβεις, δεν σε χωρίζω καθόλου. Λοιπόν, φιλιά! Άντε, φιλιά! Γεια σου, Μένιο! Γεια! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, 2310-287-888. Εδώ είμαστε, Ζούμου, σου λέμε. Κληρώνουμε τριήμερο στο Φιλοξένια, στο υπέροχο Πόζαρα Αριδέας, με τα μηνύματα της εκπομπής μόνο και μέσα από το σταθερό μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και για τέσσερα γράψτε μου εισιτήρια δίπλα για σήμερα για το παλατάκι, το μπάσκετ. Πού είναι τα εισιτήρια, αυτό που έλεγα. Σήμερα είναι τεράστια σημασία ο αγώνας ευρωπαϊκός και πρέπει να είναι τίγκα, θα είναι τίγκα το παλατάκι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς την Εύη. Καλώς την. Αχ, ρε Κωστή, πάλι δυσάρεστη θα γίνω, αλλά... Πες μας, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Για μένα όλα αυτά που λένε, όλα καλά. Ναι. Δηλαδή βγαίνει ο καθένας από εδώ και λέει ότι αυτό δεν επιτρέπεται και ντροπή και... Τι να κάνει ο κόσμος, να σταματήσει να το λέει. Όχι. Για μένα φταίει ο ΠΑΟΚ, ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος αυτό που λέει, αυτό μπορεί να κάνει, αυτό που δεν αντιδρά πιο δραστικά. Ακριβώς. Ναι. Εμένα στη ζωή μου, εγώ είμαι 65 χρονών γυναίκα και έχω μάθει ότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Ναι. Έτσι, το προλαμβάνει λέει, είναι το πρώτο. Εάν δεν κάνεις κάτι τώρα και για αυτά που λέει αυτός ο γραφικός γέρος και για αυτά που ετοιμάζονται ίσως και ψήνουν και μαγειρεύουν. Ναι. Λοιπόν, θα είναι πάρα πολύ αργά. Και δεν βάζω μόνο, επίτρεψέ μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Ένα μικρό αστερίσκο μόνο. Ναι, συμφωνώ και... μαζί σου, συμφωνεί νομίζω και ο πιο πολλής κόσμος ότι θα ήθελε ναι, κάτι πιο δραστικό. Όμως, βάζω ένα, βάζω ένα, μι... αυτά, ένα, μι... ένα μικρό αστερίσκο βάζω. Ένα μικρό αστερίσκο. Ότι ίσως γίνονται πράγματα που δεν τα μαθαίνουμε. Α, ίσως. Βάζω ένα... Μου επιτρέπεις να έχω αυτή την επιφύλαξη. Όπως ότι ξαφνικά... Μου επιτρέπεις να έχω αυτή την... Ναι, οκ, βεβαίως. Όπως ας πούμε, ξαφνικά είδαμε ξένους διαιτητές... Το μέχρι τώρα αυτό δείχνει. Ναι. Το μέχρι τώρα. Το μέχρι τώρα, σου είπα, δεν μπορούμε να... Είναι πράγματα που ίσως δεν τα μαθαίνουμε, το τι γίνεται. Ξέρω. Ναι, αλλά το να βγαίνει και να τα λέει όλα αυτά και να μην υπάρχει μια αντίδραση από τον επίσημο ΠΑΟΚ, επίσης... Το ότι έχει, ας πούμε, τακτικούς δικαστές, το ότι ήρθαν ξένοι διαιτητές... Γιατί δεν βγαίνει από το κανάλι του ΠΑΟΚ, από το δικό του κανάλι και να πει τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Πού είναι ο δικαστής, πού είναι οι ανώτερες αρχές να τον πιάσουν εκεί, πού είναι ο ίδιος αυτός. Όπως έδειξε την ευαισθησία με τον Ρασβάν. Και να βγει να πει τι είναι αυτά που λέει. Όπως έδειξε την ευαισθησία με τον Ρασβάν και με τον Ουάρντα, να δείξει την ίδια ευαισθησία και εκεί. Πού είναι, γιατί πέρσι που είπανε για προσέξτε καλά οι διαιτητές. Για προσέξτε, για αν τολμάνε οι διαιτητές που είπε ο άλλος. Συγγνώμη να το πω και λίγο πιο λαϊκά. Γιατί δεν πάει ίδιος ο Σαββίδης κάτω. Να χτυπήσει το χέρι εκεί στον πάγκο και να τους πει: εγώ έχω δείξει εκατομμύρια. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας γραφικός και ο καθένας να λέει αυτά που λέει. Για συνέρθετε όλοι. Έγινε, Εύη μου. Δεν σε φιλώ. Με δύο λόγια, πρέπει να γίνει κάτι δυναμικά. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει: α, εγώ πάω και μου σου και. Ναι, όλα καλά αυτά. Αλλά τι γίνεται. Το μαχαίρι πρέπει να το χέρι το χτυπήσουμε στο μαχαίρι, το κόκαλο. Δεν γίνεται αλλιώς. Το πάω και ζουμουσού είναι άλλο συγγνώμη, κομμάτι. Άλλο κομμάτι. Άλλο το ένα. Άλλο το να χρειαγωγώ από ναι. Τώρα είναι νωρίς. Ναι. Να χαίρομαι, να ελπίζω και να αυτό. Αλλά με όλα αυτά που ακούς, κάτι πρέπει να κάνεις. Χρειάζεται αντίδραση. Ακριβώς. Ξεκινώντας και από ξεκινώντας από το πιο απλό πράγμα, το λέμε συνέχεια. Δηλαδή παίρνουν άντρες, από το πιο απλό πράγμα. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό, λένε άλλα κι άλλα. Ξεκινώντας από το πιο σημαντικό, σε πρώτη φάση, να υπάρχει αντίβαρο λόγος στην Κυριακάτικη εκπομπή στο Open. Ακριβώς. Ξεκινώντας από το πιο απλό πράγμα. Ακριβώς. Εκεί που θα παίξουν οι δηλώσεις εκεί αυτού. Εκεί που θα παίξουν οι δηλώσεις του και θα πει τι λέτε ρε, τι λέτε, ρε παιδιά. Απειλή. Εκεί θέλει. Από εκεί ξεκινάς. Διότι η εικόνα. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, το λέμε. Εγώ το επικοινωνιακό. Πήρα τηλέφωνο και είπα, χαίρομαι για όλα αυτά, αλλά σκέφτομαι την Κυριακή. Μας αποδεκατίζουν. Πάει πάλι ο Ζαμπά. Ποιον θα βάλεις εκείνη τη θέση. Ναι. Πες μου εσύ. Πες μου. Απάντησέ με. Ποιον. Αυτόν που έχασε το μετά στη Λεσταπουλιά. Που δεν είναι ακόμα έτοιμος.
Ποιον? Μην τον απαξιώνεις τόσο γρήγορα. Δεν τον απαξιώνω, ρε, και... αλλά δεν είναι και θα εντάξει, την έστειλε στα πουλιά. Ο Σαμπά διανύει μια καλή περίοδο. Okay. Τώρα. Και ο Σαμπά, πολλές φορές δεν έχει στείλει τα πουλιά. Δεν απαξιώνουμε τον Ερίκε τώρα κατευθείαν. Είναι νέο παιδί, είναι, έχει ενθουσιασμό, είναι αλλιώς. Δηλαδή, εγώ βλέπω. Θέλω να είσαι πιο αισιόδοξη όμως. Μου βγάζει και απεσιόδοξία. Όχι, όχι. Ναι. Πέρα, πρόσεξε. Άλλο η ανησυχία μου βγάζει και πολύ πεσημισμό. Εμένα αυτό με στενοχωρεί. Να σου πω κάτι. Βγάζω πεσημισμό. Ναι, το είπα και πριν στην δεν, αρχή. Δεν συνάδει με το πώς προχωράει η ομάδα. Δεν είμαι 45. Ίσως γιατί έζησα πάρα πολλά όλα αυτά. Έχω να σου πω πολλούς 65άριδες που είναι αισιόδοξοι. Συμμερίζομαι. Μακάρι, πρόσεξε. Μακάρι, δεν διαφωνώ μαζί σου, Εύη. Πρόσεξε με. Πρόσεξε με. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Εστερνίζομαι αυτά που λες. Αλλά δεν θέλω να βγάζεις απεσιοδοξία. Ακούω που βαριά. Πώς βγάζεις και πεσημισμό. Βγάζεις πεσημισμό, να έχεις εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω τη βρωμιά τους, τη δυσοδεία. Ίδια πράγματα λέμε κάθε μέρα. Το ίδιο πράγμα λέω. Γι' αυτό λέμε το νου μας. Φιλιά! Γεια σου, Εύη! Γεια. Προσέξτε. Η γραμμή που χωρίζει την ανησυχία με τον πεσημισμό και το ψυχοπλάκωμα είναι πολύ λεπτή. Μην την περάσουμε. Και ποιον θα βάλω τον Ερίκη που την πετάει στα πουλιά. Εμπιστοσύνη στην ομάδα, εμπιστοσύνη και σε όσα γίνονται και δεν πρέπει να υποθούν ή να μαθαίνουμε. Φαντάζομαι δεν πάμε έτσι, άιντε. Νομίζω τουλάχιστον. Μαέστρο, δύο και μην τηλεφωνείτε γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας, ναι, και sorry που περιμένατε μια αιωνιότητα. Ναι, εγώ φταίω. Καλημέρα. Κωστά. Ναι, καλημέρα. Έλα, μάγε. Αίτητος είναι μόνο ο Χάρος. Εδώ και αιώνιας... Και ο αίτητος Πάτων. Ναι. Εγώ βρήκα το Χάρο. Το βρήκες. Πού είσαι. Λέω, ρε φίλε, τι γουστάρεις, τον πλακώνεις στο ξύλο. Το Χάρο. Ναι. Ναι, το Χάρο, ναι, έφαγε πολύ ξύλο, σου λέω. Και από τότε δεν ξαναβγήκε παγανιά. Πού να βγει. Πώς είναι φατσικός ο Χάρος, Μάγε, εσύ που το συνάντησες, πες μου λίγο, ρε Μάγε. Φατσικός πώς είναι. Σου μοιάζει λίγο. Μου μοιάζει λίγο. Τόσο όμορφος, τόσο ψηλός, τόσο γεροδεμένος. Γεια σου Χρήστο Κιώση. Μ' αρέσει αυτός ο Χρήστος. Καταπληκτικός. Καταπληκτικός, γλαφυρός. Δεν υπάρχει φιλέ. Εγώ κάνω πλάκα, εντάξει. Τα φόπλακα κάνεις όταν μιλάς για τον Χάρο, όχι πλάκα. Ναι. Κοίταξε, εμένα η γυναίκα της ψυχής μου είναι της καρδιάς μου. Είναι... Και διάφορα άλλα όργανα. Και της πλήνας. Ποιητικά, ναι, είναι η γυναίκα της ζωής μου, τώρα μ' ακούν και τρεμάνται. Κοίταξε, εγώ η αμαρτία, να σου πω ιστερόγραφο, η αμαρτία του έρωτα είναι η χαρά μας. Είναι... Αν είναι η αγάπη αμαρτία, θα έχω με το μάγο απαρτία. Γεια σου Μάγε! Γεια σου αγόρι μου! Γεια σου Μάγε. Αυτά είναι τα κουκουρούκου σου πίτσα. Μες στις κουκουρούκουδες, νυφούλες και γαμπρούλιδες. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Μέσα από το πηγάδι. Ο πηγαδίτης του Εγάλεο δίνει δεξιά για τον Γκλή. Νάτος ο Τσούξτος μπροστά την παλιά για τον έλα. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Από το πηγάδι μέσα. Από το πηγάδι είμαι. Λατομείο εσύ είσαι. Τώρα μ' ακούς καλύτερα! Λατομείο εσύ είσαι! Ο Γιάννης από τη Στουτγκάρτη. Έλα ρε Γιάννη! Έλα ρε Γιάννη! Ακούω βαθιά αγόρι μου! Στουτγκάρτ! Πού ακόμα... είσαι! Ακόμα! Με έχει φάει το αεροδρόμιο! Αγοράκι μου! Μας έχουν πλήξει με τα σήματα εδώ πέρα, μου έχουν κόψει το τηλέφωνο. Γιαννάρα λοιπόν, μου! Έλα αδερφέ μου! Δύο έλα. Πράγματα! Δύο πράγματα! Ναι. Έτσι! Θα διαβάσω το νόμισμα από την άλλη όψη. Και ποιος μου λέει εμένα ότι όλος ο οργανισμός πάω από πέρσι μέχρι και σήμερα ή μάλλον μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος δεν τους αφήνει να ξεδιπλώσουν όλη την πονηριά που έχουν. Να ξεμπροστιαστούν δηλαδή, να ξεφτυλιστούν. Ναι. Ναι, ώστε του χρόνου να ξέρει πού να χτυπήσει. Πιθανόν, να είναι και αυτό μια τακτική. Το ότι ξεφτυλίζονται κάθε μέρα όλο και περισσότερο, το ότι έχουν ξεγυμνωθεί, ότι έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Μαθαίνουμε, έτσι, για να κάνουμε επίθεση. Έλα. Τι. Χάθηκε. Έπεσε. Έλα, τελευταία, πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Γιάννη, ξαναπάρε γιατί σε χάσαμε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι μου κάνεις.
τι σου κάνω, τίποτα βασικά. Γιατί έχω αποφασίσει εδώ και πολλά χρόνια. Τι σου κάνω, γονέα, ένα! Τι μου κάνεις, μάνα μου. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να αλλάξουν όλα. Παίρνω από Αυστραλία, από Αδελαίδα, Γιάννης και εγώ. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε, πόσο χαίρομαι από τόσο μακριά. Σε έχω ξαναπάρει μια φορά, έχουμε ξαναμιλήσει. Να πω δύο πράγματα κι εγώ πριν το διάλειμμα. Το πρώτο είναι ότι να θυμηθούμε ότι το μπασκετικό του ΠΑΟΚ είναι αυτό που μας κράτησε ζωντανούς. Ακριβώς. Και χρωστάμε πάρα πολλά σε αυτή την ομάδα. Και ειδικά σε αυτή την ιστορία με τον Μπάνε Πρέλεβιτς, μην ξεχνάμε τι ομάδα είχαμε τότε. Και επειδή συνδέει τις δύο ομάδες αυτός ο άνθρωπος, εκείνο το ποτισμένο με δάκρυα παρκέ στην Αντ, εγώ δεν σταθώ ούτε στα ευρωπαϊκά, ούτε στους τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελα, εκείνο το ποτισμένο δάπεδο, το παρκέ στην Αντ. Αυτό μου έχει μείνει εμένα από αυτόν τον άνθρωπο. Ακριβώς. Έτσι, αυτός είναι ο συνδετικός κρίκος, αυτός έβαλε... Με τη λάθος πάσα του Φασούλα. Ακριβώς. Ας τώρα, μην λέμε. Ναι, ναι. Και το τρίποντο που έχει βάλει πριν μερικά δευτερόλεπτα. Από τα από το σπίτι του, φίλε. Έξω από το σπίτι του. Βγήκε στο πανόραμα και λέει: δεν σουτάρω, ρε μάγκες, από εδώ. Δεν σουτάρω. Ναι, ναι, ναι. Και η πλάκη, ξέρεις ποια είναι. Ξέρεις ότι θα το βάλει. Είσαι σίγουρος. Δεν πιστεύω να υπήρχε κάποιο παόξι. Είσαι σίγουρος. Όταν σηκώθηκε ο Μπάνε. Ναι, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, ότι για μας ειδικά της γενιάς, εγώ είμαι του 79 γεννηθής, οι δόξες που έχουμε ζήσει είναι όλες μπασκετικές ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Εκτός από το, δεν μιλάω για το 85 ας πούμε, γιατί τότε ήμουνα 6 χρονών. Όχι, αλλά από εκεί και πέρα είναι το μπασκετικό. Φυσικά. Άρα και, αυτός τον οποίο αγαπάμε, ναι, είμαστε κοντά του στη δύσκολη στιγμή, στο πανηγύρι. Ακριβώς. Στο να βγούμε στον τίτλο. Α, ωραία, είναι ωραίο, δεκτό, έτσι. Επειδή όμως κανένας μας δεν αποφάσισε να πάει σε αυτή την ομάδα κοντά, να κάνει τα παιδιά του ΠΑΟΚ, να υποστηρίζει αυτό το σύλλογο για το πανηγυράκι και για τις χαρούλες, νομίζω κανένας, έτσι. Άρα είμαστε δίπλα σε αυτό, ναι, που αγαπάμε, ακόμα και στη δύσκολη. Ειδικά στη δύσκολη. Όπως είναι τώρα το μπάσκετ, περνάει μια περίοδο που δεν περιμένουμε ούτε πρωτάθλημα, ούτε Ευρωλίγκες, ούτε τίποτα. Έτσι. Επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, παιδιά, κάνει τρομερή προσπάθεια. Έχει ομαδάρες. Έχει ομαδάρες ο ΠΑΟΚ. Χωρίς λεφτά, χωρίς κόσμο, χωρίς τίποτα. Πέρβαση. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται. Και με τον κύριο Σούλη Μαρκόπουλο και με τον κύριο Παπαθεοδόρου, με χαμηλό μπάτζετ, προσπαθώντας ταυτόχρονα να καθαρίσει από τα χρέη και τις αμαρτίες του παρελθόντος, χίλια πράγματα. Έτσι. Και το άλλο, αν με επιτρέπεις, μιλάω στον κουμπάρο μου που είναι από το μεσημέρι της Θεσσαλονίκης. Ναι. Έχω κάνει ορομίστιος γερμανικής, φίλε, στο δημοτικό σχολείο, ναι, μεσημερίου. Θυμάμαι, τα είχαμε πει. Μεγάλες στιγμές. Ναι, και μου λέει, ρε Σιγιάννη, μου λέει, τελευταίο πρωτάθλημα, πρώτο και τελευταίο πρωτάθλημα που θα δούμε. Δεν ισχύει. Έτσι θέλουν. Όχι. Ναι. Όχι, ναι, το δέχομαι και εγώ ότι δεν ισχύει. Ναι. Αλλά αυτό που συζητούσατε πριν με την κυρία, που συζητούσατε ότι μας στείλουνε, δεν νιώθεις ότι κάτι μας ετοιμάζουν? Συνέχεια το λέω κάθε μέρα. Αυτό που λέει η κυρία Εύη, αυτό που λέει η κυρία Εύη, το λέω κάθε μέρα. Ότι έχουμε το νου μας, είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Κοιτάμε και τη σκιά μας από παντού. Γι' αυτό ο κόσμος είναι υποδειγματικός, είναι ψηλιασμένος. Οι παίκτες δεν αντιδρούν επικίνδυνα σε προκλήσεις. Όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια, είσαι λίγο μακριά, αδερφέ μου, και ίσως να μην μπορείς να το νιώσεις στο πετσί σου. Όλη η οικογένεια ΠΑΟΚ, ο καθένας από το δικό του πόστο και μετερίζει. Είτε είναι παίκτης, είτε προπονητής, είτε ραδιοφωνατζής, είτε γιατρός, είτε μασέρ, είτε κυπουρός. Όλη η κοινωνία, όλη η οικογένεια ΠΑΟΚ είναι απόλυτα σε εγρήγορση. Και λένε ένα πράγμα. Τι θα σκαρφιστούν? Πόσο έτοιμος πρέπει να είμαι στην απατεωνιά τους, στη βρωμιά τους, στη λαμογιά τους? Είμαστε έτοιμοι για όλα. Για όλα. Ξέρεις. Ας ελπίσουμε ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ και στις εκλογές θα ψηφίσει ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δικό του θέμα. Εμείς ποτέ δεν θα πούμε. Και δεν θα ψηφίσει. Θα ψηφίσει για το καλό του ΠΑΟΚ.
Ο κόσμος ξέρει. Εμείς, εγώ ποτέ από το ραδιόφωνο, ποτέ από την εκπομπή. Είναι ο 21ος χρόνος. Δεν θέλω ποτέ να πω. Ξέρεις κάτι. Όχι επειδή φοβάμαι να πω. Επειδή νιώθω ότι θα υποτιμήσω την νοημοσύνη του ακροατή μου όταν του πω. Ποιος είμαι εγώ που θα του πω ψήφισε τον τάδε. Ο κόσμος. Όχι, δεκτό αυτό που λες. Δηλαδή, γιατί να νιώθω ότι. Επειδή εγώ είμαι πιο μάγκας, έχω μικρόφωνο και θα καθοδηγήσω τη μάζα ή θα πω στα ζουμουσάκια ή στους ακροατές μου ψηφίστε αυτόν. Το θεωρώ ανέντιμο από μέρος μου. Θα ψηφίσει ο καθένας, φίλε, ξέρει. Έχουν επίπεδο, έχουν μυαλό, κατανοούν ποιος έβλαψε τη χώρα ή ποιος πρόδωσε τη χώρα ή ποιος πρόδωσε τα πιστεύω του, από ποιον είναι απογοητευμένος. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ο κόσμος έχει νοημοσύνη, αδερφέ. Και νομίζω ότι θα κάνει αυτό που πρέπει. Τώρα, τι άλλο να πούμε εμείς. Έγινε, αγόρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Τι ώρα είναι εκεί τώρα στην Αδελαϊδα, τι ώρα είναι? Τώρα είναι γύρω στις 6 το απόγευμα, νομίζω. 6 το απόγευμα. Έχω άλλες 10 ώρες μέχρι το επόμενο ξενύχτη για να δούμε την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Αγόρι μου. Μας έχει φάει το ξενύχτη. Αγόρι μου. Χαλάλι όλα για τα 4 γράμματα. Να παίρνεις πιο συχνά. Έχει. Χαίρομαι που παίρνετε από μακριά. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πολλά. Και εσύ, και εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, διάλειμμα θα πάμε. Αργήσαμε ήδη, αλλά ήταν από Αδελαϊδα το τηλεφώνημα. Μην ξεχνάτε ότι κληρώνουμε το τηλεφώνημα τελευταία φορά. 4 εισιτήρια. Γράψτε μου εισιτήριο δίπλα να σας κληρώσω για τα 3 μαγικά χαρτάκια από το μπλιμπλίκι και ένα από τα τηλέφωνα. Και επίσης τριήμερο στις Θερμές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι! Φιλαράκι, κιώσεις! Κιώσεις, στο στρατόφυλλα δεν υπήρχε κλητική. Χρήστο ή κιώση. Κιώσεις! Μόνο ονομαστική, κιώσεις! Άνοιξε την κρυσταλλιέρα. Δεν πιστεύω να έχουμε ξεχάσει πάλι καμιά γάτα. Σπάστε! Ή, να το πω ακόμα πιο ωραία, να το πω θεσσαλονικιώτικα. Σπάνε! Ωραία προστακτική. Τι, η γατούλα, έπω! Ουστ, παλιόγατο! Κόντρα σε όλους, να ξέρετε, 7 μάχες, το μυαλό στον ατρόμητο. Αφήστε τους να ξεπροστιάζονται, αφήστε τους να ξεφτιλίζονται. Μπαίνει ο ΠΑΟΚ μέσα, μπαίνει ο Παθεσσαλονίκης, ο αθλητικός όμιλος Κωνσταντινουπολιτών και τους ξεγυμνώνει και τους γκρεμίζει ένα-ένα τα αφηγήματα, τα παραμυθάκια τους για τις Μπαρτσελόνες της Ελλάδας, για τις άξιες πρωταθλήτριες περσινές, έναν-έναν. Όπου τους βρήκε, τους ματσακόνιασε. Ούτε στους εφιάλτες τους. Αν τους λέγαμε πριν από 365 μέρες ότι θα κάνω να χάσω στο πρωτάθλημα ένα χρόνο, θα μας λέγανε να φορέσουμε τις λευκές ποδιές με τα χεράκια πίσω τα κουμπιά. Έτσι θα μας λέγαν. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Εμείς θα σας τρελάνουμε, να ξέρετε. Και γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Έλα, πάμε γραμμές. Άντε ρε Κωστάκη. Έρχομαι, Διονύση. Ναι. Γεια σας. Πάρα πολύ σιωπηλός και γλαφυρός ο ακροατής, κυρίες και κύριοι. Έλα. Ο Γιάννης βγήκε από το πηγάδι. Έλα. Τι γίνεται. Έλα, Γιαννάρα, σε χάσαμε πριν. Yes, πηγαδίσιος. Βγήκα από το πηγάδι, βγήκα. Κατά το συντριβανίσιος υπάρχει και ο πηγαδίσιος. Τους γλεντάμε όλους. Έτσι, έλα. Για όλους, για όλους, έτσι που νομίζουν ότι θα μας πουλήσουν τρέλα. Βρε, ούστρε, εδώ είναι τα κεντρικά, βρε. Εμείς έχουμε το franchise της τρέλας. Εμείς έχουμε τα κεντρικά, λοιπόν, είναι εδώ, θα μας τρελάνετε εσείς. Τι λέτε, ρε. Αυτό που έλεγα προηγουμένως. Υπάρχουν ζώα στο ζωικό βασίλειο, έτσι που όταν τους επιτίθονται, αμήνονται, έτσι, και τους αφήνουν κιόλας και να τους πληγώσουν. Αλλά όταν γυρίσουνε, τους έχει φάει το μαύρο φίδι, παιδιά. Ακριβώς. Μια χαψιά. Χλαπ! Τους έχει φάει το μαύρο φίδι. Έτσι. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Θα ξεδιπλώσουν όλη την πονηριά τους. Έτσι. Κάποια στιγμή δεν θα έχουν άλλο ιδέες. Θα στερέψουνε. Οπότε θα ξέρουμε από ποια μεριά θα μας έρθει. Βρίσκονται σε μεγάλο πανικό, βρίσκονται σε μια κατάσταση που δεν την έχουν ματαζήσει, διότι χωρίς την παράγκα, χωρίς τα σφυρίγματα, χωρίς τα σμπροξήματα, χωρίς τη λαμογιά τους, φάνηκε η γύμνια τους αγωνιστικά. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι πια και ίδια τα πράγματα όπως ήταν, αν και υπάρχουν απομεινάρια, βλέπεις ακόμα ότι ανθίσταται το σύστημα και θέλει πολύ χρόνο, Γιάννη. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
μετά τον Πανιόνιο βγήκανε και είπανε ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να χάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, σας δεν πρόκειται να χάσει. Πόσο καιρό σας το έχω πει. Πόσο έτσι, καιρό, ναι. Και τώρα με την Όφη και τώρα με αυτό που βγάλανε με τον Όφη, έτσι, τώρα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ολυμπιακός από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να χάσει βαθμό. Μα γιατί λες εσύ δεν τους αφαίρεσαν βαθμούς για τα έσχη στην Πάτρα που γίνανε ακριβώς μάχες σώμα με σώμα μέσα στο γήπεδο για να είναι σε μια απόσταση τέτοια που να μπορεί να έχει ελπίδες μήπως και ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Ίσως και διότι και γιατί, ναι. Λοιπόν, 882. Έγινε Γιαννάρα, σε χαιρετώ. Έτσι, ζουμουσού λένε. Ζουμουσού αδερφέ μου, ζουμουσού αδερφέ μου. Και όλα τα καίμε. Φιλιά, δεν φιλιά. Πέφτει με τίποτα. Δεν πέφτει, φιλιά. Πάμε παρακάτω, 2310-287, τι, α, πρέπει να φύγω, να κάνω κληρώσεις, πρέπει, αδερφέ μου, άντε 2-3 ακόμα να πάρουμε. 2-3-10-287-888. Καλημέρα στην Άννα, την Χούχλια. Γεια σου Γιάννη από Περέα, γεια σου Αριστίδη Διαβάτη, καλημέρα Κωστή. Γεια σου Δημητριάδη Δημήτρη, γεια σου Γαρίτσι Νικόλαη. Καλημέρα βάλαμε σε όλες κληρώσεις. Κωστή Ζουμουσού, 502. Ο Ανδριανίδης ο Γιάννης, καλημέρα Κωστή. Βάλαμε συγκλήρωση για φιλοξένη να πάμε την κοπέλα μου που έχουμε ανάγκη για ξεκούραση. Γεια σου Αλέξανδρε Παπόρη, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Λέει ο Αλέξανδρος, Κωστή καλημέρα, σε ακούμε κάθε μέρα, μας Γιάννης όλη τη μέρα, βάλαμε στην κλήρωση μου που κερδίσω σήμερα που έχω τα γενέθλιά μου, να ζήσεις που έχεις τα γενέθλιά σου. Γεια σου Πέτρο Ταζόγλου, γεια σου Χριστίνα Χατζηγιάννη, καλημέρα Κωστή, καλημέρα, ευχαριστούμε για τον τέλειο τρόπο που ξεκινάει η μέρα μας με το κέφι σου και την ωραία εκπομπή σου. Γεια σου Πλευρίτη Κωνσταντίνε, γεια σου Ελισέε Χαράλαμπε, καλημέρα. Ωχ Παναγία μου. Γεια σου Αφροδίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίδυμες είμαστε από την Άουσα. Γεια σας δίδυμες από την Άουσα. Δίδυμες φωτιά είμαστε λέει συγκεκριμένα. Και όσοι πώς θα βλέπεις τα πράγματα με τις δίδυμες. Τι. Παντρεύεσαι τη μία. Και πού ξέρεις εσύ άμα δεν θα έρθει η άλλη. Τίποτα λέω κάτι δικά μου. Όποια σε θέλει από τις δύο ε. Κι αν σε θέλουν και οι δύο. Δίδυμο αμορτή φίλε. Δίδυμο αμορτή. Λοιπόν. Πρέπει, όχι, πρέπει να διαβάσω κάτι που έχει γράψει η Χρύσα στο zoomusu.gr, υπέροχο, θέλω να το διαβάσω, βάλε μου από μέσα λαό, βάλε μου από μέσα δικέφαλε μεγάλωσα και άλλαξαν πολλά, βάλε μου ό,τι θέλεις, βάλε εσύ ηχητικό θέλω, ηχητικό. Ξαναλέω, όλη το βράδυ στο παλατάκι, 7.30 ώρα, εκεί χτυπάει η καρδιά του ΠΑΟΚ, του μπάσκετ του ΠΑΟΚ, για να περάσουμε στους 8 του Champions League να κάνουμε ένα βήμα πρόκρισης σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι όπως καταλαβαίνετε. Επικεφαλίδα. Μην πάρεις άλλες γραμμές. Δεν θα προλάβουμε. Κάποιοι το λένε ομάδα, εμείς οικογένεια. 365 μέρες, 28 αγώνες με 25 νίκες και 3 ισοπαλίες. 61 γκολ με μόλις 13 παθητικό. Ο ΠΑΟΚ κάνει γενέθλια αίτητος στη Super League. Πού να έπαιζε και την καλύτερη μπάλα. Εντυπωσιακός απολογισμός και φυσικά δεν είναι τυχαίο. Καλές οι ποδοσφαιρικές αναλύσεις, τα συστήματα, οι στατιστικές αναφορές, αλλά αλλού είναι το μυστικό του δικεφάλου. Οικογένεια, η σωστή λέξη. Η οικογενειακή ατμόσφαιρα σε όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Η οικογένεια είναι το σημείο αναφοράς, η βάση στην οποία επιστρέφουμε όλοι μας όταν θέλουμε να νιώσουμε αγάπη και αποδοχή. Και ξεκινάμε από τους ποδοσφαιριστές που ακόμα και στο ρεπό τους είναι μαζί, παρέα σε εξόδους για φαγητό, εκδρομές. Πρώτο στο χορό ο Αντρέ Βιερίνια που με το καλημέρα πήρε από το χεράκι τον Σέρτζιο Ολιβέιρα και τον μίλησε στην παοξίδικη οικογένεια. Η οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη πριν την είσοδο στα αποδυτήρια σε κάθε μάτς. Η εικόνα του Ιβάν Σαββίδη πριν την είσοδο στα αποδυτήρια σε κάθε μάτς. Εκεί να αγκαλιάζει έναν παίκτη δίνοντας την ευχή του σαν πατέρα στα παιδιά του. Και δεν είναι μόνο η οικονομική ασφάλεια που τους παρέχει. Η παρουσία του είναι η ασφάλεια που νιώθει κάθε παιδί όταν βλέπει τον πατέρα του στα δύσκολα να είναι εκεί. Βράχος! Γιατί ένας πατέρας είναι ένας μικρός θεός. Και δίνει το παράδειγμα ότι σέβεται τους νόμους, τιμωρεί τον εαυτό του. Το είπα άλλωστε, τη μεγαλύτερη τιμωρία θα τη δώσω εγώ. Την ίδια ώρα που άλλοι πρόεδροι με ίδια απαγόρευση σουλατσάρουν στους αγωνιστικούς χώρους για να προκαλέσουν σαν κατεβαίνουν στον κήπο του σπιτιού τους. Εννοείται ότι υπάρχουν εντάσεις κάποιες στιγμές, διαφωνίες όλες τις οικογένειες υπάρχουν. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν. Και όπως σοφά έλεγε η μανούλα μου, η κοιλιά με τα έντερα δεν ταιριάζει. Τα ξεπερνάνε και προχωράνε. Ο ΠΑΟΚ μοσχοβολάει και αυτό λογικό να ενοχλεί τους βρώμικους. Ο δικέβαλος του Βορρά είναι πιο υγιής, η πιο υγιής εικόνα σε μια χώρα που όλα ξεπουλιούνται.
Μου θυμίζει το κυριακάτικο φαγητό της μανούλας που μοσχομυρίζει μέχρι την πόρτα του ασανσέρ. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Κάποιοι το λένε ομάδα, εμείς οικογένεια. Υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό? Γεια σου ρε Χρύσα, γι' αυτό σ' αγαπάω. Γι' αυτό είσαι αρχιζουμουζάκι. Γι' αυτό. Απλά τα πανόλα. Θα σας πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα για αυτό που διαβάσαμε μόλις τώρα της Χρύσας. Ο Ερίκ ήταν απαρηγόρητος για την ευκαιρία που έχασε. Το βλέπετε ότι διακατέχεται από τεράστιο άγχος να αποδείξει πράγματα. Νιώθει ότι δεν του βγαίνουν πράγματα, ότι δεν τον πάει. Έχασε ευκαιρίες και στα προηγούμενα μάτς που έπαιξε. Και με τον Πανιόνιο. Και είναι απαρηγόρητος για τη φάση που δεν παστελώνει μέσα στο ΟΑΚΑ, εκεί που είναι, που του κάνει την μπάσα ο Κρέσπο, ο απόλυτα αλτρουιστής, ο υπέροχος Κρέσπο, το τονίζουμε συνέχεια, ο παράδειγμα για το ότι δεν πρέπει να βιάζομαι να βγάζω συμπέρασμα για κανέναν ποδοσφαιριστή, παρά μόνο να κάνω πράξη το ματάκι χορταράκι που λέει ο τρελός ο 8-10 εδώ και χρόνια. Αυτό λοιπόν τον κατέβαλε τον Ενρίκε. Τι έκανε η οικογένεια? Τον πήραν οι συμπατριώτες του χθες, και όχι μόνο οι συμπατριώτες του, αλλά και άλλοι από την ομάδα, αλλά κυρίως αυτοί που μιλούν τη γλώσσα του, τα πορτογαλικά, η πορτογαλο-βραζιλιάνικη παρεούλα μέσα στην ομάδα, τον πήραν και τον έβγαλαν βόλτα για καφέ στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Κάτω. Και μου ήρθαν μηνύματα. Κωστή είναι ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Κωστή είμαι ταξί και τους είδα τώρα. Κωστή... Έτσι πολύ αγνά και χωρίς να υπάρχει καμιά πονηράδα από πίσω, όταν ο άλλος θέλει μηνύματα. Είδα τα παιδιά, τους είδα μια μαζί, μια οικογένεια. Και όσοι είδαν από κοντά, είδαν τους υπόλοιπους να του δίνουν θάρρος και να μην τον παίρνει από κάτω. Περιμένουμε και από τον Ερίκε να παστελώσει σημαντικά γκολ όταν το χρειαστεί ο προπονητής, να μην έχει κανένα άγχος, σε πιστεύει ο Ρασβάν. Περιμένουμε και από τον Τσούμπα Ακπομ, μήπως και μας σώσει από την Ποφίλιου που δεν το βλέπω, οι μέρες περνούν. Εγώ δεν το παίρνω πίσω το στοίχημα. Εγώ σε πιστεύω ακόμα. 7 μάτς, 6 γκολ, είσαι σοβαρός? Εγώ δεν θα άρω την εμπιστοσύνη μου. Και ας τη φάω στη μάπα. Τι να κάνουμε. Αυτά. Έτσι, εντάξει. Πάω. Να σου πω, δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 59 να δώσω τα εισιτήρια. 15, ναι. 29, ναι. 32, ναι. Και 44. Λοιπόν, δώσε μου λίγο κι άλλο ένα να δώσω το τρίμερο. Το 34. Λοιπόν, εισιτήρια για το μπάσκετ. Μαριλής, έρχονται από εδώ για τα εισιτήρια ή στέλνουμε λίστα για το μπάσκετ? Λίστα. Άρα δεν χρειάζεται να έρθετε από τη Λέοντο Σοφού. Θα στείλουμε τα ονόματά σας. Πάω να δω ποιοι κέρδισαν τα εισιτήρια. Λοιπόν, ο Γιάννης Περέα, 6980 σε 208. Γιάννη, θα πάρεις τηλέφωνο όμως τώρα στο ίδιο νούμερο, στην γραμματεία, για να αφήσεις και το επίθετό σου. Ο Αριστίδης Διαβάτης, εισιτήριο πάω, καλημέρα Κωστή, 6947 σε 849. Ο Δημητριάδης Δημήτρης, σε 6974, 994. Και ο Γαρίτσης ή Γαρίτσης Νικόλαος, σε 422 το νούμερό του. Αυτοί οι τέσσερις κερδίζετε εισιτήρια. Πάω να δώσω το τριήμερο. Ο Ανδρεανίδης Γιάννης, καλημέρα Κωστή, βάλαμε στην κλήρωση, σε 004, 6946, σε 004. Έρχεσαι από εδώ να πάρεις το βάουτσερ για να πας στο Φιλοξένια, στο υπέροχο ξενοδοχείο, στο Λουτράκια Ριδέας. Δεν πέφτει με τίποτα, το νου μας εμείς, όλοι στο μπάσκετ σήμερα για μια μεγάλη, για μια σπουδαία βραδιά. Να την κάρει το παλατάκι, είναι άλλη ομάδα που έχουμε τον κόσμο, με την τρέλα, με τα συνθήματα, με την ενέργεια τη θετική, με το πάθος, με τα μάτια των παιχτών να βγάζουν φλόγες. Φτερά θα δώσουμε στα πόδια των παιχτών της ομάδας. Σας φιλώ γλυκά, θυμίζω Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η καταπληκτικότερο μέρος για να φάτε κρεατικά, δεν θα βρείτε. Ακόμα και οι χαρτοπετσέτς και τραπεζομάντιλα είναι νόστιμα, καταπληκτικά.
κρέατα ζουμερά, φρεσκοψημένα, υπέροχος μάστορας, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, ο Δημήτρης Βαγγέλης και η οικογένεια. Επίσης δεν ξεχνάτε, Χαλβάς Λουκάς, μπείτε στο lukas.gr, γεύση παρμένη από την πόλη, την έφεραν οι παππούδες από την Κωνσταντινούπολη, από τη Γενέτειρα και μοσχοβολάει ο τόπος. Χαλβάς με τα αγνότερα, με τα πιο υπέροχα υλικά, εξάγει σε πολλές χώρες, μπείτε στο lukas.gr να δείτε τα σημεία μέσα στην πόλη και είναι πάρα πολλά, μπορεί να βρείτε τον κορυφαίο Χαλβά, όχι τώρα μόνο στην Ιστία, αλλά γενικά. Και φυσικά, Domino Sports Cafe, 9.50 με καταπληκτική προσφορά Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, δύο μπύρες βαρέλι και μία πίτσα, 10 ευρώπουλα μόνο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχονται τα παιδιά της Τρόικας του Λίμπερο, ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, bye, 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 bye.